Έχουμε αγώνα σήμερα. Αγώνα σημαντικό. Δεν ξεχνώ ποιοι είναι απέναντι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Θα τους το θυμίζω πάντα. Δεν θα ξεχάσουν και αυτοί ποτέ. Αυτό που έγινε το 18 δεν γίνεται να μην το θυμάμαι. Δεν χρειάζεται καμία άλλη ψυχολογική προετοιμασία. Δεν χρειάζεται κανένα άλλο ψυχολογικό ντοπάρισμα. Δείξτε τους μόνο τα στιγμιότυπα από τη μεγάλη κλοπή, από το χάρτινο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πιο δυνατό, πιο πορωτικό. Αυτό. 0-0. Μπαίνουμε να παίξουμε, βεβαίως. Όλα καλά, λένε οι χάρτινοι. 1-0, είμαστε τρομοκρατημένοι. Δεν μπορούμε. Αυτό. Θυμήσου, εσύ που φοράς τη φανέλα σήμερα. Είτε ήσουν εδώ τότε, οπότε το εξηγείς και στους άλλους, είτε δεν ήσουν εδώ τότε, οπότε στο εξηγούνε οι άλλοι. Αυτοί που ήταν εδώ και το βίωσαν. Και χάσαμε νύχτες ύπνου και εκλάπηκε ένα πρωτάθλημα. Και εκεί που όλοι νόμιζαν ότι θα καταρρεύσω, γύρισα και τους περιποιήθηκα όλους. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμπτου δόθε. Πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να φτιάξουμε κλίμα, πάμε να γουστάρουμε, πάμε για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε, γιατί και σήμερα έχουμε όρεξη να δώσουμε και σε αυτούς που δεν έχουν. Ως γνωστόν, δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, το κέφι, η πίστη, η φλόγα. Και όλα αυτά που σκέφτεστε. Βεβαίως. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πω, πω, πω. Τι ωραίο πράγμα έχει γράψει, ρε ζήτη. Μπράβο, ρε Μάριε. Μάριε Λουπάση. Εδώ είμαστε, πουλάκια μου. Έχω και αυτό το χούι από παιδί που δεν μπορώ να ξεχάσω εύκολα. Κάποια πράγματα τα κουβαλάω μαζί μου και λέω πάντα ότι όλοι μας τα νύψια της Θείας Δίκης. Και είδατε τι συνέβη μετά από εκεί, μετά από εκείνο το βράδυ που νομίζω ότι πρέπει να χάσαμε μερικά χρόνια ζωής. Έλα καμάρι μου, Σταυράκι! Ελάτε στην παρέα μας! Ελάτε, ελάτε, ελάτε! Έχουμε να δώσουμε σε όλο τον κόσμο και χαμόγελο και ενέργεια και αισιοδοξία και θετική διάθεση και άβρα και άμα νερά, όχι μόνο άβρα. Καλό μήνα. Γιατί, λέει ο Κέσσαρας, φορούσε σανδάλια? Επειδή ήταν Ιούλιος, γι' αυτό. Αν το λέγανε Νοέμβριο θα φορούσε αμπέχονο, ξέρω εγώ, θα φορούσε σκελέα, θα φορούσε γούνα. Όπως φοράνε τώρα οι ποδοσφαιριστές, οι καλλιτέχνες. Γούνα. Ελάτε στην παρέα μας. Ελάτε να κάνουμε και σήμερα σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάρα πολύ σημαντικό. Με ρωτάνε οι καινούργια Κροατές. Ρε Κωστή, τι είναι αυτό το σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ? Έλα μου ντε. Εκεί είναι όλο το νόημα. Όλη η avant-garde της ψυχολογίας. Το εσωτερικό αβαβάου παπαπάου. Η ενδελέχεια. Η ψυχοσύνθεσή μας, το DNA.
αυτό που νιώθουμε. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Με σπουδαίες εκπτώσεις 30% σε Bosch, Siemens, Pitsos. Καταπληκτικά πράγματα στους ψυχιοκαταψύκτες. Και από αύριο θα έχω να σας λέω για LG, γιατί και δωράκλα έρχεται. Και η LG, ξέρετε πόσο μεγάλη, πόσο σημαντική εταιρεία είναι. Και τι δωράκλες μας έχει δώσει στο παρελθόν. Και τηλεοράσεις και κινητά και πολλά πράγματα. Και γουστάρουμε χαιρετίσματα στον Γιώργο, εδώ το διευθυντή της LG, που είναι φανατικός ακροατής και ζουμουσάκι και φίλος και αδερφός. Εννοείται, για ψάρι στο Αιγαίο δεν το συζητάμε, για κάπου αλλού. Τα ψάρια μόνα τους έρχονται, βγαίνουν από τη θάλασσα, περπατάνε μέχρι το διοικητήριο, μέχρι το ρεόκαστρο και λένε ήρθαμε, είμαστε φρεσκότατα και κάνε μας ουξουμούξου, κάνε μας κατάσταση. Στο παραίστικο μεζεδοπολείο χθες δώσαμε τα δύο πρώτα τραπέζια, και στο ένα κατάστημα και στο άλλο υπέροχα φρεσκότατα όλα. Ωμέγα 3 βάλει στον οργανισμό σου. 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το ρεόκαστρο. Καταπληκτικά πράγματα, πεντανόστιμα. Φυσικά για παγωτό, για ψωμί, για γλυκό, για τούρτα. Τα πάντα από γλυκό. Νικολαίδης, Καραολίου και Δημητρίου 237 και 163. Και στο κατάστημα το ένα και στο άλλο και στα δυο, όπως είπα, αλλά και στο Λαγκαδά έναντι ΟΑΕΔ. Γι' αυτό η οικογένεια Νικολαίδη είναι τόσα χρόνια μπροστά και νούμερο ένα. Παγωτό, φοβερές γεύσεις και Velvet, την Bosco και Nana Melia και Νοαζέτα και Lila Pause και για διαβητικούς, για τα πιο γλυκά παιδιά σαν και εμάς που έχουν θέματα παγωτό στέβια. Όσο και μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, ένα είναι ο προορισμός, Τσαντεκίδης απέναντι από τα Τζάμπο ανεβαίνοντας για το Ρόκαστρο, με στόλο καταπληκτικό, πηγαίνουν, χαϊδεύουν τις ζάντες. Κλαίνε πάνω στα τιμόνια οι οδηγοί, δεν τον πιστεύουν ότι είναι μεταχειρισμένα αυτά τα αυτοκίνητα, και επαγγελματικά και ό,τι θέλετε, και με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων. Και εννοείται, φυσικά δεν το συζητώ, ότι πληρώνετε όπως θέλετε και μπορείτε και το πηγαίνετε και σε όποιο μαστόρι θέλετε για να το κάνετε φίλο και φτερό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, καμία ανησυχία. Το δίδυμο Χάρη και Αβραάμ, τα αδέρφια Τσαντεκίδη. Πέρα από το σημερινό μάτς, θέλω να πω κάτι πριν στο 20 λεπτάκι μου, μέχρι να ανοίξουμε γραμμές και να τα πούμε αντάμα, να δοθεί ο λόγος σε εσάς όπως κάνουμε τα τελευταία 21 χρόνια. Όσοι προσδοκούσαν αναμπουμπούλα, φασαρία, αποκαθήλωση, μπερδέματα, φασαρίες, διαξυφισμούς, αποκαθηλώσεις, δεν ξέρω τι άλλο, με τους δύο πολύ σημαντικούς παίχτες, ειδικά με τον έναν που είναι ευληματικός και είναι ο σύγχρονος ηγέτης της ομάδας και συνυφασμένος με τα δύο double, συνυφασμένος με την κατάκτηση του ΑΕ του πρωταθλήματος, και μιλάω φυσικά για τον αρχηγό, τον αδευτέρωτο. Όσοι προσδοκούσαν λοιπόν στραβώματα, έφαγαν τα μούτρα τους, απλά βιάστηκαν να πούν κουβεντούλες. Αυτό που εγώ έτσι εν τη ρήμη του λόγου είπα πριν από 3-4 μέρες, ότι ρε Αντρέ, εγώ αν ήμουνα θα έλεγα πρόεδρε, ό,τι θες, έλα, εδώ είμαστε για την ομάδα και μετά τα βρίσκουμε. Αυτό ακριβώς έγινε χθες. Χρειάστηκαν έτσι απλά δύο παρεμβάσεις του Ιβάν μέσα από το Skype, γιατί πολλά πράγματα θα αλλάξουν όταν θα είναι εδώ με φυσική παρουσία. Ο Ιβάν, το καταλαβαίνετε αυτό, ναι το Skype, ναι οι τηλεδιασκέψεις, ναι οι βιντεοκλείς, ναι σούξου μούξου, ναι η τεχνολογία μου μέσα, αλλά όταν είναι εκεί μπροστά σου και ακουμπήσει με το χέρι του τον ώμο σου και σου πει τι θες, ό,τι θες, θα τα βρούμε. Εγώ σε θεωρώ ηγέτη, εσύ είσαι αναπόσπαστο μέρος της ομάδας. Χρειάζεται κάτι παραπάνω? Και ο Αντρέ λοιπόν, αλλά και ο Μαωρίσιο, με συνοπτικές διαδικασίες, μπαμ μπαμ. Και οι δύο, σας λέω τώρα, δεν ήμουν μπροστά για να σας μεταφέρω αυτολεξί τους διαλόγους, το νόημα και στις δύο περιπτώσεις ήταν πρόεδρε, πρώτα η ομάδα. Πρώτα η ομάδα και μετά όλα τα άλλα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στη συνέχεια. Αυτό ήταν το ρεζουμέ, αυτή ήταν η έννοια, το βαθύτερο νόημα
όσων υπόθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και οι δύο ποδοσφαιριστές τέθηκαν στην υπηρεσία της ομάδας. Και όλα τα υπόλοιπα ήταν για να γίνει κατανάλωση, οι άσπονδοι φίλοι μας για να δημιουργήσουν αναμπουμπούλα φασαρία, πατήσανε στο γεγονός ότι το πράγμα έφτασε μέχρι τελευταία μέρα, βεβαίως, και σου λέει τώρα θα στραβώ, τώρα θα γίνουν μπάχαλο, τώρα θα γίνουν ανώκα, τώρα θα φαγωθούν, τώρα θα σκοτωθούν, τώρα θα πει δεν συνεχίζω, δεν φεύγω και πάνω εκεί να χτίσουν μετά. Πάλι όλη την ιστορία, όλη την αποδόμηση, όλο το σασιρμά. Δεν τους έκατσε. Το θάψαν βέβαια σήμερα, δεν υπάρχει πουθενά έτσι. Δεν υπάρχει, μόνο στα δικά μας. In ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ 24, έτσι. Εδώ θα μιλάω ότι υπήρξε κόσμος στην Αθήνα που είχε ετοιμάσει σεντόνια για αυτό το θέμα. Σεντόνια και το Μέτρο Σπορ, βεβαίως να μην είμαι άδικος. Μιλάω μόνο εδώ για τα δικά μας, τα τοπικά μέσα. Και το Σφίνα. .gr. Υπήρξε λοιπόν μία προσμονή και σχεδόν μία επιθυμία να στραβώσει αυτό, να βγει ο Βιερίνα και να πει δεν μένω, αυτά ξέρω εγώ αργήσανε, κάνανε ρε που αργήσανε όντως, έτσι, και να μας κάνουν πάλι άνω κάτω, να τρωγόμαστε και μεταξύ μας. Πρόλαβαν βέβαια και μερικοί δικοί μας, είπαν λογάκια, παιδιά μη ρίχνετε μήλο έτσι, νερό μάλλον, όχι μήλο, μήλο στο νερό, μη ρίχνετε νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να γινόμαστε μπάχαλο. Περιμένετε λίγο. Μην έχετε μία αδειμονία για να βγάλετε μόνοι σας τα ματάκια σας. Αυτό λοιπόν που επικράτησε εδώ δεν είναι ούτε το συμφέρον, ούτε η λογική. Είναι, αν θέλετε, το πιστεύετε, είναι η αγάπη για τη φανέλα και για το σύλλογο. Η αναγνώριση για όλα όσα έχει δώσει η ομάδα και στους δύο, και όλα όσα έχει προσφέρει υλικά και όχι μόνο αυτός ο άνθρωπος που είναι εκεί στο τιμόνι και λέγεται Βασαβίδης. Μπαμ μπαμ! Θα μου πεις, δεν μπορούσαν να το έχουν κάνει νωρίτερα αυτό το πράγμα, να μην φτάσουμε τελευταία στιγμή. Δεν μπορούσε νωρίτερα να έχει γίνει αυτή η βιντεοκλήση. Μπορούσε. Μπορούσε. Ίσως όμως και ο ίδιος ο Ιβάν αφήνει να δει πόσο μπορούν να χειριστούν οι υπόλοιποι τα πράγματα για να μην χρειαστεί ο ίδιος πάλι να μπει στη διαδικασία να μιλήσει face to face, έστω και μέσα από τον μπλιμπλίκι, για να καθαρίσει το θέμα. Χαίρομαι πάρα πολύ που πριν καν ανάψει φωτιά έσβησε ότι δεν τέθηκε θέμα εκεί που πήγε να δημιουργηθεί με δύο συνοπτικές βιντεοκλήσεις. Μπαμ μπαμ, και χαίρομαι που το νόημα είναι αυτό το οποίο είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Δεν είμαστε ούτε στην τσέπη των ποδοσφαιριστών. Δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να λένε πράγματα, να κάνουν, ούτε να ακολουθήσουν το δικό μας σκεπτικό. Επειδή όμως ξέρω πόσο ο ένας τουλάχιστον, αλλά τώρα αποδείχτηκε και ο άλλος όμως πολύ εντάξει, γιατί για τον Ανδρέα το ξέραμε πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα, ξέρουμε πόσο πολύ ήθελε να γυρίσει. Ξέρουμε ότι έκανε παραχωρήσεις πάρα πολλές. Έτσι, δεν το παραδέχεται κανένας, αλλά έστειλε. Σας έχω πει, μέχρι και ψεύτηκε στην εξετάσεις στη Βόλφσμπουργκ για να μείνει εδώ, για να μην γυρίσει πίσω. Και έκανε τα πάντα, ενώ θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να βρει άνετα ένα συμβόλαιο σε μια μεσαία γερμανική ομάδα, ανετότατα στα 31, στα 32 του. Ξέρουμε λοιπόν πόσο αγαπάει, ξέρουμε πόσο πονάει την ομάδα, ξέρουμε πόσο καθοριστικός είναι, πόσο εμβληματικός, τα ξέρουμε όλα αυτά. Τώρα το απέδειξε για άλλη μια φορά με δύο κουβέντες που είπε, πρόεδρε, άστα. Δεν υπάρχει. Πρώτα η ομάδα, όλα τα άλλα τα βρούμε μετά τι θα γίνει. Έτσι. Που πολύ φυσιολογικό να ανησυχούν και οι δύο για το τελευταίο συμβόλαιό τους και να μπορούσαν να πούν, ξέρεις κάτι, με καλείς τώρα για 20 μέρες. Πώς αναγνωρίζεις εσύ όλα όσα έχω δώσει και γιατί δεν με τακτοποιείς, γιατί δεν με φωνάζεις 2-3 μήνες πριν να μου το καθαρίσεις το θέμα και να πεις. Τελειώσαμε. Ανανέωση. Αν είναι να με κρατήσεις για τον Βιερίνια ή αν είναι να μην με κρατήσεις για τον Μαουρίσιο ή για τους δύο ή για τον έναν. Γιατί το αφήνεις τελευταία στιγμή. Είμαστε τις τελευταίες στιγμές. Να κάτι κορονοϊ, να κάτι αλλαγές για τεχνικό διευθυντό. Να πήγε το πράγμα. Έφτασε την ίστατη στιγμή και ώρα. Όμως δόθηκε το ιδανικό τέλος.
σε αυτή την ιστορία. Απλά είδαμε πάλι πώς περιμένουν στη γωνία φίλοι και εχθροί για να βγάλουν χολή και για να πιάσουν στο στόμα τους το σύλλογο, τον πρόεδρο, το λαό, το έμβλημα, όλα αυτά. Δεν πειράζει. Τεστάκια ωραία είναι αυτά. Τεστάκια ωραία. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να πει το οτιδήποτε, ειδικά όταν είναι επαγγελματίας. Και αυτό είναι η δική μας οπτική γωνία, πώς βλέπουμε τα πράγματα και η δική μας κοσμοθεωρία. Όταν λοιπόν είπαμε τις προάλλες, μπες και πες, τόσα πολλά έχετε πάρει από την ομάδα και θα πάρετε και πιθανό να μείνετε και οι δύο. Και πείτε αυτές, καλά ρε παιδιά, αυτές τις 20 μέρες τι θα κάνουμε, θα φύγουμε, εδώ είμαστε και μετά τα βρίσκουμε. Αυτό κάντε. Και δεν θα το εκτιμήσει, λέτε, ο Πόντιος και ο κόσμος. Τώρα φωνές τύπου πόσα εκατομμύρια παίρνετε και αυτά και τσιγκουνευτήκατε για 20 μέρες και τέτοια παιδιά. Είπαμε, ας μην βιαζόμαστε. Ας μην βιαζόμαστε. Τώρα, του Βιερίνε το είχα 100% ότι θα γίνει αυτό. Δεν είχα δηλαδή μέσα μου καμία. Δεν του το είχα του Μαουρίσιο, επειδή είναι άλλη περίπτωση, αλλά φαίνεται όμως και αυτός, πρώτος αυτός, ότι έχει δεθεί με την ομάδα, θέλει να μείνει, το δείχνει. Μετά την επιστροφή από τον κορονοϊό, είναι άλλος, τα τρεξίματά του, το πάθος του, δηλαδή μέσα του Χαριλάου, είναι συγκινητικός. Ενώ ξέρει ότι μπορεί να φύγει την άλλη μέρα. Σκίστηκε. Εμένα μου δείχνει έναν άνθρωπο που, εντάξει, δεν είναι και 36 ο Μαουρίσιο, αλλά που πάλεψε, έτρεξε, μόχθησε, σκίστηκε. Και αυτό το εκτιμώ. Συν η κουβέντα ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν θέλω ούτε όρους, ούτε προϋποθέσεις, τίποτα. Παίζω αυτό τον ένα μήνα, 20 μέρες, μέχρι του προφήτη Λία είμαι εδώ για σας. Ενώ ξέρω ότι μπορεί μετά να του πούνε ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Και εμένα αυτό με συγκινεί. Και δεν μπορώ να μην κάνω τις συγκρίσεις με κάποιους που έχουν τριετή συμβόλαια πρόσφατα και σέρνουν το κορμί τους μέσα στο γήπεδο. Λες, δες, ξένος κι ο ένας, Ολλανδός είναι κι ένας, Βραζιλιάνος ο άλλος. Και παρόλα αυτά, ενώ ξέρω ότι μπορεί μεθαύρο να του πούνε ευχαριστούμε πολύ, ξέρεις, θέλουμε ένα πιο φρέσκο, ένα πιο γρήγορο χαφ. Ευχαριστούμε πολύ, Χωσέ Μαουρίσιο, να είσαι καλά. Παρόλα αυτά δίνει όλη του την ψυχή. Δηλαδή μου φωνάζει με κάθε τρόπο ότι θέλω να είμαι εδώ. Το ίδιο και ο Μάτος που αυτομάτως έτσι κι αλλιώς θα ανανεωνόταν το συμβόλαιό του με τις συμμετοχές και αυτά για ένα χρόνο, που και εκεί υπάρχει η επιθυμία για να παραμείνει άλλο ένα. Αυτά είναι, τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Λέω τώρα για το θέμα που πήγε να δημιουργηθεί και τελείωσε με τον ωραιότερο τρόπο. Εμείς εδώ είμαστε για την ομάδα, μετά θα δούμε. Προέχει πρώτα η δεύτερη θέση. Πάμε στο απόψινό παιχνίδι, το κλείνω εγώ το θέμα. Εκεί, το ξαναλέω, τελείωσε με τον πιο ωραίο τρόπο για μένα. Απόψε, μπορούμε να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία, με ό,τι έχει απομείνει. Δεν πανηγυρίζει κανένας, το διευκρινίζω αυτό. Δεν είναι κανένα θρίαμβο η δεύτερη θέση. Δεν είναι αυτό που ονειρευτήκαμε. Δεν είναι αυτό που σκεφτήκαμε όταν ξεκινούσε αυτή η χρονιά. Και ακόμα είχαμε νοπές τις νύχτες θρίαμβου, το αίτο πρωτάθλημα, το ντάμπλ και ήμασταν μέσα στο μεθύσι της ανίποτης χαράς. Δεν είναι φυσικά αυτό που θέλαμε. Όμως αυτή τη στιγμή αυτό απέμεινε. Το λέει ο Βασίλης. Δες τι απέμεινε. Αυτή η δεύτερη θέση απέμεινε. Και αν φαντάζει πολύ μικρή, πολύ λίγη μπροστά σε ένα ή το πρωτάθλημα, μπροστά σε ένα ντάμπλ, σε ένα κύπελο, σε, δεν είναι καθόλου ασήμαντη. Για να την παραβλέπουμε, για να την υποτιμούμε, για να την παραμελούμε, για να μην την πάρουμε στα σοβαρά, θέλω να σας πω. Καθόλου πιασάρικο δεν είναι να λέμε πάμε για τη δεύτερη θέση. Καθόλου. Ούτε το ονειρεύτηκα, ούτε εγώ θέλω, ούτε και που δεν μ' αρέσει και που το ακούω από το δικό μου στόμα. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Τι να κάνουμε. Θα είναι λοιπόν πολύ σπουδαία πρίκα για την ομάδα που θα χτιστεί, την καινούργια ομάδα, τα παιδιά που θα ανέβουν από την ΚΑΠΑ 19, οι ήδη υπάρχοντες αυτοί που θα μείνουν και οι καινούργοι που θα έρθουν. Τρεις κατηγορίες θα είναι. Οι πιτσιρικάδες, οι παραμένοντες και οι καινούργοι.
Και αυτοί όμως που θα αποχαιρετήσουν σε 20 μέρες από σήμερα θα έχουν να λένε ότι κατέκτησα, πήρα πρωτάθλημα, πήρα κύπελο, double αίτητα αυτά και τα λοιπά. Ναι, και φεύγοντας ό,τι συνεισφορά κι αν είχαν. Γιατί λογικά δεν θα βγει κανένας ο οποίος είχε τρομερή παρουσία. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, εικάζω. Μπορεί και να έχει εκπλήξει, δεν το γνωρίζω, ούτε ξέρω τι σκέφτονται και πώς σκέφτονται. Και τι θα αποφασίσει ο τεχνικός διευθυντής μαζί με τον προπονητή, είτε μείνει αυτός, είτε φύγει και έρθει άλλος με τη διοίκηση. Δεν το ξέρω, ούτε θέλω να παίξω ότι έχω. Ξέρετε, ξέρω εγώ, αλλά δεν σας λέω. Τίποτα, την τύφλα μου. Κάση, και όποιος λέει ότι ξέρει, πρέπει να μιλάει με τον Σαββίδη και με τον Ρέμπε και με τον προπονητή. Αν μείνει αυτός, το ξαναλέω. Φτάνουμε λοιπόν σήμερα στον αγώνα που παρά τους 7 αφαιρεμένους βαθμούς μπορούμε να καθαρίσουμε το τοπίο. Γιατί είναι, θα πάμε στο συν 6 που στην ουσία είναι συν 7, γιατί στην ισοβαθμία παίρνουμε εμείς τη δεύτερη θέση με την ΑΕΚ. Και δεν ξεχνάμε ποτέ, ποτέ δεν ξεχνάμε τι έκανε αυτή η ομάδα. Εγώ πώς να σου το πω, ενώ είχαμε τότε πραγματικά χαλάσαμε τον κόσμο που τη στέρισαν το πρωτάθλημα με τον Βάλτερ, μέχρι και αεκτσίδες μας είπαν. Δηλαδή, άνθρωποι που μας ξέραν και προσωπικά γύρισαν και είπε καλά, λες τέτοιο πράγμα για την ΑΕΚ, πώς μπορείς και τι είναι αυτά. Δηλαδή, δυσαρεστήθηκε πολύ κόσμος που είπα, παιδιά, είμαστε κατά του κατεστημένου, είμαστε, ναι. Κατά του κατεστημένου όχι μόνο όταν πρόκειται για την πάρτη μας, γενικά, εδώ το κατεστημένο στερεί το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, το οποίο δίκαια το έχει κατακτήσει μέσα στις 4 γραμμές. Ναι, άρα Μόκο, δεν μιλάμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε όλα. Τέλος, το πρωτάθλημα αυτό ήταν της ΑΕΚ. Και πέρανε εξής και λέγανε μπράβο, αρχηγέ, και παρότι παοκτσίζε. Την αλήθεια είπαμε τότε. Στήθηκε ένα ωραίο παραμυθάκι και πάλι για να το πάρει στα χαρτιά ο Γαύρος. Και το πήρε και πήραν ένα κύβδηλο, ένα ψεύτικο πρωτάθλημα. Βάλαν και ένα τσίγκινο κατσαρόλι και κάναν γύρω τριάμβου και πανηγυρίσαν στα μπουζούκια με ένα πρωτάθλημα που ποτέ δεν τον πήραμε στο αγωνιστικό χώρο. Ψεύτικο! Αβαβά! Και αυτό για το οποίο κατηγορούσαν τον Γαύρο τόσα χρόνια, κάθισαν και το έκαναν και οι ίδιοι. Που πήραν σε εξής, καλά και τι να κάναμε λέει, τι να κάνατε. 0-0, βγαίνουμε λέει, εντάξει. 1-0, αν χάνουμε δεν βγαίνουμε, είμαστε τρομοκρατημένοι. Μας είπαν ότι βγήκε τον μπουφάν του Σαββίδη και φάνηκε ένα όπλο και άρα θα μας πυροβολεί. Τι θα σας σκοτώσει, τι μπήκε να σκοτώσει τον κόσμο, τι. Και γελάκια μέσα στα αποδυτήρια και τους πιάνουν οι κάμερες και χαχανίσματα μεταξύ τους, αλλά κατά τα άλλα τρομοκρατημένοι. Έτσι. Ο Κομίνης και η παρεούλα του. Και πήρατε ένα πρωτάθλημα το οποίο ήταν στα χαρτιά. Και ακόμα μιλάω με αεκτσίδες, οι οποίοι είναι γνήσιοι, οι οποίοι είναι ΑΕΚ Μπάρλος, οι οποίοι είναι ΑΕΚ με σεβασμό στην παράδοση, σεβασμό στο έμβλημά τους, στην καταγωγή τους, στην προσφυγιά, στις αλυσμόνιδες πατρίδες, στο κάπα που υπάρχει στο όνομά τους. Και το έχουν κοιλίδα αυτό. Γιατί λέει τι κάναμε, ό,τι κατηγορούσαμε τους άλλους, το κάναμε και εμείς. Πήραμε ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Συνβάζω μέσα στην εξίσωση ότι ο Μελισσανίδης πάτησε το λόγο του. Δεν τον τήρησε. Ο δικός μας, όταν είπε πάμε να ξεχαρβαλώσουμε αυτό το σάπιο, το συχαμερό σύστημα, δεν κατεβαίνω να παίξω τελικό, πάμε ρε να το κάνουμε μαζί, όπως είχαμε πει, λογοτιμητές. Δεν τον τίμησε το λόγο του, κατέβηκε και έπαιξε. Για να πάρει ένα κύπελο. Οκ. Εμείς έχουμε άλλο τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Και ο δικός μας τον τίμησε το λόγο του και τον πλήρωσε με φθορά, με αφαιρέσεις βαθμών, με πολλά. Όμως, από εκείνο το βράδυ με το πέναλτι του Καπίνο στο ΜΑΚ άρχισε να ξεπλέκεται το στρίφωμα από το pullover και σιγά σιγά να ξεγυμνωθεί το σύστημα το οποίο τόσα χρόνια αλώνιζε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Τι θέλετε να πούμε, κάτι άλλο? Αυτή, παιδιά, έτσι απλά. Τη βλέπαμε με συμπάθεια τη Χάρτινη παλιά, πλέον τη βλέπουμε με απέχθεια. Γεια σου Παρισόπουλε, γεια σου Γιωργάρα μου, γεια σου Σιρούλα. Παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα.
δεν θα σας το κρύψω ότι είχα την, ότι συμπαθούσα. Από τους τρεις, εκεί έλεγες ότι κάτι με ενώνει εκεί ρε παιδί μου, κάτι, υπάρχει κάτι κοινό. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Κάνατε αυτό και πανηγύρι και μας δείχνατε και με το δάχτυλο μετά για να λέτε γιατί φωνάζετε και γιατί λέτε. Τι. Μα το πήρε μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αυτοί λοιπόν έρχονται να παίξουν. Αυτοί εδώ. Μην ξεχνάτε τίποτα. Μην ξεχνάτε τίποτα. Μπείτε μέσα πριν τον αγώνα κάντε αυτό. Και εσύ ειδικά που σκόραρες προχθές, κάνε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα, κάτι τους χρωστάς, παστέλωσε ένα ακόμα άμα το έχεις. Φερνάντο Βαρέλα, ξέρω ότι θα έχεις ρητηδιασμένο πρόσωπο, τα μαλλιά σου θα έχουν ασπρίσει τελείως, με δυσκολία θα κινείς το κορμί σου και θα λες τα εγγόνια σου για τα χρόνια του ΠΑΟΚ στα παιδιά των παιδιών σου και θα θυμάσαι εκείνο το βράδυ. Επειδή είπαμε όπου τους βρίσκουμε αυτούς θα τους το υπενθυμίζουμε, κάντε και απόψε το αυτονόητο. Μπείτε μέσα, αρπάξτε τους από το λαιμό, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Εμείς κάναμε μάγκα τον Ολυμπιακό, εμείς κάνουμε μάγκα τον αντίπαλο όταν δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Καταλάβετε το. Όταν εμείς σερνόμαστε, αλωνίζει ο κάθε τσιμίκας και βγάζει γλώσσα ο γάβρος και επέρεται και αυτοπενεύεται και αυτοκολακεύεται. Όταν εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει, γιατί και εκεί χρωστάτε κάτι, αλλά δεν είναι τις παρούσεις τώρα. Στη ρεβάνς στο Καραϊσκάκης, στη ρεβάνς. Όταν θα παίξουμε εκεί, γιατί έχουμε ένα μάτι για τον πρωτάθλημα εκεί. Εκεί είναι μια ωραιότατη ευκαιρία να τους χαλάσετε αυτό, το οποίο τόσο πολύ θέλουν, γιατί βέβαια το έκανε ο ΠΑΟΚ πέρσι, αί το πρωτάθλημα, να μην κάνουμε ακριβώς το ίδιο, να μην κινήσουμε γη και ουρανό, να μην δείχνει άλλα πράγματα το ΒΑΡ, να μην... θάψουμε κάτι 4-5 πέναλτι στην αρχή του πρωταθλήματος που δεν η ομάδα δεν πατούσε καλά. Με Τρίπολη, με Όφη, με Βάζελο, ε! Αίτητο να πούμε ότι το κάναμε κι εμείς, σαν μικρό παιδί στο νηπιαγωγείο. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, μένεις άναυδος. Αλλά θα πούμε για εκείνο το μάτς όταν έρθει η στιγμή τι οφείλεται εκεί. Προς το παρόν, απόψε, νικήστε τη Χάρτινη, κάντε αυτό που πρέπει. Και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Τώρα τι θα παίξουν, ποιοι θα παίξουν, αυτά είναι του προπονητή. Τι να σας πω, έχει επιστρέφει και ο Καντουρί και είναι και άλλη μία λύση στα χαφ. Είναι οι γνωστοί απόντες που ξέρετε. Θα τα δούμε όλα αυτά, τα συζητήσουμε σε λίγο. Πάμε σε διάλειμμα, γυρίζουμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Θυμίζω ότι σήμερα δίνουμε ένα τραπέζι για το Κοφίνι, τον υπέροχο χώρο στον Εύωσμο. 50% είναι και Σαββατοκύριακο μέσα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, όποια μέρα θέλετε. 50% έκπτωση για τον Κοφίνι, είναι έναν υπέροχο χώρο στην 25η Μαρτίου 79 στον Εύωσμο. Ο Γιάννης Φιντάνης με εξαιρετικά πιάτα. Ένας χώρος πάρα πολύ όμορφος και για βαφτίσεις και για γάμους και για εταιρικές εκδηλώσεις, με την ασφάλεια, με live τις Τρίτες, πολύ όμορφο πρόγραμμα, έντεχνο. Ένας καταπληκτικός χώρος, για εκεί λοιπόν δίνουμε τραπέζι με έκπτωση 50%. Είτε πάτε 2 είτε πάτε 52. Αυτά είναι, τα έχουμε συμφωνημένα έτσι. Γράψτε FM, αφήστε κενό και στέλνετε το μήνυμα στο 54222. Μόλις 62 λεπτάκια μαζί και το ΦΠΑ είναι μέσα όλα. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μπουκάραμε, εδώ είμαστε. Πριν πάμε στις γραμμές, να επενθυμίσω ότι από τη Δευτέρα άνοιξε και πάλι τις πύλες του το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης, ο αγαπημένος προορισμός για σκέδασης, με μέτρα ασφαλείας προβλεπόμενα, τα πάντα όλα, με κλιματισμό που πραγματοποιείται αποκλειστικά με παροχή φρέσκου αέρα, αλλά και με νέους υπαίθριους χώρους
παιχνιδιών όπου επιτρέπεται αν είστε και καπνιστής, το αγαπημένο σας καζίνο με νέο ωράριο λειτουργίας 12 το μεσημέρι με 4 τα ξημερώματα και με υπαίθριους χώρους Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς, να μου πείτε τι προαίσθημα έχετε για απόψε, πώς τα βλέπετε, πώς τα αφουγκράζεστε, τι νιώθετε, τι αισθάνεστε, τι θα γίνει. Πάμε. 2310-287-888. Πάμε στις γραμμούλες μας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Ναι! Καλημέρα. Καλό μήνα. Πώς τους πετσόκοψες έτσι. Σήμερα είπα να κάνω και φταί εγώ. Γιατί παίζουμε με την ομάδα του Κεφτετζόγλου. Άλλος. Πω παιδιά. Όλοι είναι ένας και ένας. Ένας κοστί μου. Δηλαδή ο τρόπος που μιλάνε, που γράψανε αυτοί οι άνθρωποι για τον ΠΑΟΚ, δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ, φίλε. Δεν πρόκειται. Κανένας. Αυτοί οι οποίοι έχουν εστερνιστεί και έχουν, για να προσετεριστούν όλο τον προσφυγικό κόσμο, αυτό το συχαμένο, το ρατσιστικό original, γιατί ξέρεις, το original είναι ότι είναι ο original δικέφαλος. Αυτοί αυτό φορούν, ναι. Ότι είναι οι μόνοι πρόσφυγες, δεν έχει δικαίωμα κανένας να θεωρείται προσφυγικό σωματείο, γι' αυτό και έχουν κόντρα και με το Πανιόνιο και έχουν κόντρα και με όλα τα προσφυγικά σωματεία, γιατί γουστάρουν να έχουν μονοπόλιο. Ναι, αλλά. Καταρχάς, Κωστή μου, βάλε μου συγκλήρωση για το Κοφίνι, γιατί σήμερα το βράδυ έτσι ο μπίπιπ τους θα γίνει. Δεν το είχα υπολογίσει. Με έπιασε σαν προετοιμαστό. Του έλεγα στην εξωτερική. 6-7-9. Πήγαινε για μια αδιάφορη, άνευρη προτροπή. Βάλαμε στην κλήρωση. Δεν το είχα δει να έρχεται. Βλέπεις, φίλε, είναι σαν να κάνει ο άλλος που πάει να κάνει lay up και έρχεται και καρφώνει τη μάπα. Λοιπόν, πες μου, Χρήστο, τα τρία τελευταία. 6-7-9. Τέλεια. Αυτό είναι, είτε θέλετε για σήμερα, είτε θέλετε για οποιαδήποτε μέρα. Έτσι και Σαββατοκύριακο μέσα, να ξέρετε. Ωραία. Υπέροχος χώρος. Για πες, αγόρι μου, για πες. Εγώ, επειδή ξέρεις, γνωρίζεις ότι προέρχομαι από μια ομάδα, οικογένεια Αεξίδων. Ο πατέρας είναι από την Κωνσταντινούπολη, ναι. Έγινε Αεξίδων κτλ. Τι να κάνω, και εμένα ο πεθερός μου, τον οποίο τον υπεραγαπάω, είναι Αεξίδων. Τι να κάνουμε. Ο αδερφός γυναίκας μου το ίδιο. Έχουμε θέματα εκεί. Αλλά. Αυτό το πράγμα που μας έκαναν δεν το έχουν κάνει ούτε οι χειρότεροι μας εχθροί. Και το ξέρουν και το κάνανε εν γνώση τους με όλο αυτό το τρύπημα που προσπάθησαν να κάνουν. Ξέρουν ότι το μοναδικό τρόπο που πήρανε καθαρό το πήρανε με τις πλάτες μας, το κύπελο του 16, γιατί ο ΠΑΟΚ θυσιάστηκε για να πάνε αυτοί να παίξουν τελικό και κλεισμένο των τυρών με διδυτή που ήθελαν, γιατί οι άλλοι έστειναν και τα λεμόνια. Φυσικά. Και τα δοκάρια και τα πάντα. Μα συγγνώμη που σε διακόπτω, Χρήστο. Διαβάζω χθες, αποχωρήλει από την ΑΕΚ ο Χουλτ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κατάξη του πρωταθλήματος. Και κάθε φορά που το διαβάζω αυτό, καλά δεν τρέπεσαι να το λες κιόλας. Όχι, όχι. Εγώ κρατάω την κουβέντα, δεν θυμάμαι τον παίχτη τους που είχε πει. Τι κάνουμε, παιδιά, πανηγυρίζουμε. Εκεί είναι όλη η αλήθεια. Πώς το λέει ο Γαλανόπουλος. Ο Γαλανόπουλος, δεν θυμάμαι. Παιδιά, τι κάνουμε, πανηγυρίζουμε κανονικά. Εκεί φαίνεται όλη η αλήθεια. Στο ερώτημα του παιδιού που μέσα στην αναμπουμπούλα λέει: τι κάνουν παιδιά, το πανηγυρίζουμε αυτό εμείς τώρα δηλαδή. Μα με το ακόμη και τώρα, ρε Κωστή μου, ακόμη και τώρα κανένας δεν λέει ότι ο ΠΑΟΚ είχε μείον 7 βαθμούς. Μα κανένα, τι να λέει, φίλε τώρα. Την προηγούμενη φορά που μας πήρανε τη θέση για το Champions League πάλι μας αφαίρεσαν 6 βαθμούς στα πλέον. Από την ειδική βαθμολογία, 15 βαθμούς στην ουσία δηλαδή. Για τα ίδια επεισόδια που γίνανε ακριβώς οι ίδιες. Πώς αφαίρεσαν από εμάς στην πεζογέφυρα, πώς αφαίρεσαν από εμάς, 6. Μείον 6 αγωνιστικές, ναι. Και 300.000 πρόστιμο και αυτοί 3 αγωνιστικές και 70.000. Χωρίς αφαίρεση, βαθμών. Χωρίς αφαίρεση, εννοείται. Αυτό το είχα. Θυμόμουν ότι είχε γίνει ένα τερατούργημα εκεί, μια φοβερή αδικία. Δεν θυμόμουν ακριβώς αν του είχαν αφαίρεση βαθμούς ή όχι. Μάλιστα, ξέρεις πώς έγινε. Όλη η ρουφιανιά έγινε ότι. Έγραψε ο παρατηρητής του αγώνα. Με την ώρα! Λάθος ώρα! Ο κ. Βακάλης τυχαίνει να είναι φύλλα προσκύμενος στην ΑΕΚ και στο Μελισανίδη. Έτυχε ρε παιδί μου να κάνει λάθος 3 ώρες στην αναφορά. 3 ώρες. Για την είσοδο στο κήπεδο. Τι να γράψει, 6 έγραψε 9. Ναι, αλλά πάτησε εκεί πάνω όμως και βγήκε αυτή η απόβαση. Έτσι, το ότι δεν πήραν μετά, τίποτα δεν πήραν πίσω. Έτυχε. Κωστή μου, και κάτι τελευταίο για μας. Πολύ εύκολα ρε παιδί μου τα ευτελίζουμε όλα. Πολύ εύκολα. Δυστυχώς, φίλε.
Πρόλαβαν κάποιοι, εύκολα, πρόλαβαν παιδιά, πάλι πρόλαβαν. Κάποιοι δικοί μας, πρόλαβαν κάποιοι πάλι να πούν κουβέντες. Με στεναγωρεί αυτό. Πολύ εύκολα. Δεν γίνεται να ξεχνάμε τόσο γρήγορα, ρε παιδιά. Πολύ εύκολα. Γι' αυτό και καμιά φορά ξέρεις, όσο υπεραγαπάω το πλο και το θέλω να τον δω προπονητή στον ΠΑΟΚ, φοβάμαι μην τον ευτελίσουμε και αυτό να κοιτώ με την πρώτη στραβή. Για τον Παύλο λες. Ναι. Βέβαια, ρε. Ναι, ναι. Έγινε, Χριστάρα μου. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Πάμε εδώ παρακάτω. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Δωσή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Είσαι ο. Εγώ είμαι, πρέπει. Εγώ πρέπει να είμαι, έτσι. Έλα. Ναι, ναι, εσύ, με σένα μιλάμε. Έλα. Εγώ. Έλα, τριαντάφυλλος από Ρωμανία. Γεια σου, ρε τριαντάφυλλε. Πού είσαι, ρε. Πού είσαι, ρε τριαντάφυλλε. Από τον Μπεγιαμάρε, πώς το έχεις πει, πώς μου το. Μπαγιαμάρα. Καλώς τον, καλώς τον Κουτσουρίδη. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται, ρε τριαντάφυλλε. Πολύ καιρό έχουμε να μιλήσουμε, φίλε. Ονέρ. Να μιλήσουμε, ναι, ότι σ' ακούω. Άλλο, το ότι επικοινωνούμε και γραπτός και τα λοιπά. Σε βλέπω, είσαι ενεργός και κάθε μέρα. Απλά λέω, ονέρ. Πες μας, τι γίνεται, αδερφέ. Όλα καλά, όλα καλά. Περιμένουμε τον καιρό να έρθουν οι διακοπές. Θα κατέβεις, έτσι. Μπράβο. Με το καλό, εννοείται. Πρώτο ο Θεός. Πάντα λέμε πρώτο ο Θεός. Ναι, ναι, λέμε συνέχεια πρώτο ο Θεός. Το λέμε συνέχεια, το εννοούμε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ ξέρω γιατί πήρα, φίλε. Πες μου, αδερφέ. Θέλω να βρεθεί τρόπος, δεν ξέρω αν ακούνε κάποιοι, όσοι ακούνε. Θέλω να βρεθεί τρόπος να πιεστεί η κατάσταση έως ότου. Γιατί πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, 19 Ιουλίου. Ιουλίου. Ναι. Πότε γίνεται η εκδίκαση δική μας, 6? Τώρα τη Δευτέρα. Τώρα, περιμένουμε τη Δευτέρα, ναι, ναι. Λοιπόν, και είπε, έβγαλε την ανακοίνωση το ΚΑΣ και είπε ότι έως ότου τελειώσει το πρωτάθλημα, εμείς θα βγάλουμε απόφαση. Βεβαίως. Θα έχει πάρθει απόφαση, θα έχει βγει λοιπόν απόφαση η τριαντάφυλλα, αυτό δεν τίθεται να αμφιβόλω. Ακριβώς. Ναι. Θέλω να βρεθεί τρόπος, αν ακούει κανείς υπεύθυνος, να μην επικυρωθεί τίποτα, φίλε. Καλά, τριαντάφυλλε. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό, να μην το καταλαβαίνει. Είναι το αυτονόητο. Τι, εννοείται, φίλε. Φίλε, ναι. Αυτοί, και όταν λέω αυτοί εννοώ οι κόκκινοι, αυτοί θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Καλά, δηλαδή, ακόμα και την Κυριακή που θα μας περάσει, ή σήμερα, ξέρω κι εγώ, αυτοί μπορεί να κάνουν φιέστα. Όπως έκανε η ΑΕΚ στο Κλεμμένο. Και ας την κάνουν, γιατί έγινε. Δεν πάνε να κάνουνε, φίλε, και φιέστα και χιέστα. Ποιος μου λέει εμένα, Κωστή, συγγνώμη. Ναι. Και ποιος μου λέει εμένα, αν μαζί με την δικαίωση τη δική μας, έρθει και μια κατραπακιά δική τους και τους πει, ξέρω κι εγώ, όχι μόνο, ξέρω κι εγώ, μείον 7, υποβασμό. Και ποιος μου το λέει εμένα. Ναι. Μα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνει το καλύτερο, ούτως ώστε να μην γίνει επικύρωση. Ναι. Μέχρι να βγουν οι αποφάσεις, ρε φίλε. Εννοείται αυτό, μα γι' αυτό οι άνθρωποι από το ΚΑΣ είπαν. Πότε τελειώνετε, τότε. Παιδιά, να ξέρετε, θα βγει πριν. Μα δεν είναι το αυτονόητο δηλαδή. Γι' αυτό αυτοί ήθελαν αναβολή στην αναβολή στην αναβολή. Αυτό που δεν ξέρω είναι τώρα αναφορά και στη δική τους περίπτωση ή μόνο στο παραμυθάκι εδώ, αυτό που έστησαν. Δεν ξέρω αναφορά και στη δική τους περίπτωση. Νομίζω ότι δεν είναι τώρα να βγει απόφαση για τα στημένα τους. Δεν νομίζω όπως ότι. Και να έχει. Ναι. Μισό λεπτό, για ποιο λόγο να τους κάνω επικύρωση εγώ, αν παραδείγματος χάρη τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο γυρίσει και πει ένα δικαστήριο αποφασίζουμε τελεσίδικα ότι υποβιβάζεσαι ή ότι έχει μείον 25. Από ποιο θα έχει μείον 25, από το καινούριο? Ναι. Όχι, φίλε, δεν θα πάρεις το πρωτάθλημα, το πάρεις δεύτερος. Ναι. Αυτό η είναι. Το αυτό λέει. Τριαντάφυλλε, οι παλιοί λέγανε εκ των όνου κάνευ. Δηλαδή δεν το συζητάμε. Γι' αυτό έγινε όλος ο αγώνας, γι' αυτό διαβάσαμε στα δικά τους, από τα δικά τους παπαγαλάκια, δεν εκδικάστε τίποτα το καλοκαίρι, λέει, θα πάνε από Οκτώβρη. Καθίστε ρε παιδιά, από πού προέκυψε αυτό. Το αυτή τη στιγμή, φίλε, δεν ισχύει στη μοντέρνα Ελλάδα. Δεν ισχύει, δεν ισχύει τίποτα, φίλε. Στην ερυθρόλευκη Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ισχύει. Στην ερυθρόλευκη. Δεν μπορεί, φίλε, να θέλεις εσύ που ζεις στη Θεσσαλονίκη, να θέλεις να πάρεις τα παιδιά σου και την γυναίκα σου, να πας στη Χαλκιδική και να θέλεις 7 ώρες να κάνεις, φίλε, 30 χιλιόμετρα σε ένα τραγικό δρόμο. Και ο Αθηναίος. Τραγικό, φίλε. Σήμερα το πρωί διάβασα ότι μπήκαν ήδη μπουλντόζες
για να ξεκινήσουν να κάνουν μέχρι και ουρανοξύστες. Μέχρι και ουρανοξύστες στο ελληνικό. Και το μετρό να πηγαίνει μέχρι την τελευταία γειτονιά. Πρόσεξε, και ενώ υπάρχει γραμμή τρένου για τη Χαλκιδική, έτσι. Υπάρχει, δηλαδή μπορούσα να κάνω ένα αυτό προστιακό. Το λέω εγώ που ο πεθερός μου είναι συνταξιούχος σιδηροδρομικός. Υπάρχει γραμμή που πάει με το τρένο, θα μπορούσα να κάνω ένα προστιακό και να μην ταλαιπωρεί το Κοσμάκης, φίλε. Άσε καημένε, τριαντάφιλε μου. Πιάνουμε τώρα θέματα, δεν τελειώσουμε ποτέ. Ναι. Έχω κλείσει και Χαλκιδική. Ναι. Και το μυαλό μου, ειλικρινά σου μιλάω, επειδή θα είναι αρχές Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Το πείσμα μου είναι στο πώς μην μου κάτσει καμιά φάση. Θα σου πω εγώ, φίλε. Θα σου πω εγώ. Άκου ένα πρωινατζή που εγώ σηκώνομαι πρωί από το νηπιαγωγείο. Έτσι, δηλαδή σηκωνόμουν στα νήπια για να πάω πρωί, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, 2 στο νηπιαγωγείο, 6 στο δημοτικό, 8, έτσι, και 6 στο γυμνάσιο και το λύκειο, 6 και 6, 12 και 2, 18, 4 στο πανεπιστήμιο, σωστά, πρωινά ξυπνήματα σου λέω. Λοιπόν, βάλε και 21 χρόνια ραδιόφωνο, να δεις πόσα χρόνια ξυπνάω πρωί. Σου λέω λοιπόν ότι θα σηκώνεσαι 6 και 4, φιλαράκι, με τη δροσούλα. Θα βάλεις την οικογένεια μέσα και θα πας χαλαρά για να γλιτώσεις όλο αυτό το τσατάλιασμα των νεύρων που εγώ έχω κάνει άπειρες φορές αναστροφή και γύρισα πίσω. Στο λέω ειλικρινά. Ξεκίνησα και λέω δεν μπορώ. Δεν το αντέχω. 3 η ώρα το μεσημέρι κάνω check-in. Την κάθαμε. Γεια σου τριαντάφιλε, φιλιά στη Ρουμανία. Γεια σου Ζουμουσέσκου. Είναι το Ζουμουσάκι στη Ρουμανία, λέγεται Ζουμουσέσκου, έτσι, να ξέρετε. Γεια σας, καλημέρα σας. Κώστα. Καλό στη Μασκότ, γεια σου Μιτσάκο. Καλό μήνα σε όλους, Ιούλιος, ούτε καταλάβαμε. Παιδιά, ούτε κατάλαβα, αν μου λέγονται ότι είναι Απρίλιος, θα το πίστευα. Φέτος. Σωστό και αυτό. Πώς μπήκαμε στον Ιούλιο, αυτό το καλοκαίρι, κάτι κορονοϊ, κάτι με τους αγώνες, τους αναβληθέντες, κάτι. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Για καυτούς αγώνες έγινε η δουλειά. Τι να πω. Εντάξει, τώρα βαθμολογείς και αυτά, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Τους άλλους όταν είπαν για υποψίες τιμένων παιχνιδιών, δεν αποκλείστηκαν από την Ευρώπη. Φυσικά. Μόνο και με την υποψία. Μα αυτό πρέπει να γίνει, φίλε. Αυτό πρέπει να γίνει. Για αυτά τα πράγματα που έχουν πάρει ποτέ, ότι ο εισαγγελής λέει τον Ολυμπιακό Διευθυντή Εθνική. Δεν θα μπορούσε να πάρει μπακ να πάει εκεί πέρα και να μα αυτό σήμερα, μπορεί να γίνει τώρα. Μίτσο, η εκδίκαση για το δικό του θέμα δεν νομίζω ότι θα γίνει τώρα. Αν κάνω λάθος, με διορθώσει κάποιος. Απλά τι μπορούν να πούν μόνο και μόνο στην υποψία όπως είχαν πετάξει έξω. Αυτό θυμάσαι ακριβώς. Τότε. Ποια ήταν η Μέταλιστ, ήταν η Φενέρμπαχτσε, η Γαλατασαράι. Λοιπόν, έξω από το τσουλού. Αυτό φίλε, πώς θα τους πονέσει. Πει έξω. Έξω. Τι κάνατε εσείς. Μα υπάρχουν 100 μαρτυρίες, Μίτσο. Οπότε τι γίνεται μετά, είναι σαν να παίρνει το φωντάνο ουσιαστικά και παίζει γιατί παίζει σαν πρωταθλητή κανονικά να πούμε. Στην καλή κλήρωση. Έτσι. Όταν έτσι θα πάνε πάει. Λοιπόν να βγουν έξω του Champions League, θα υπάρχει ένα εκεί που μόλι γυρίσουν πίσω θα του πει. Γυρίσατε! Γυρίσατε! Ακριβώς. Και το άλλο πάλι. Τώρα τελικώς γίνεται Ολυμπιακός ΑΕΚ που εμείς κάναμε μάγκες και πήγανε τελικό, έτσι δεν είναι. Αφού δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Ναι, γιατί είμαστε και λίγο άτυχοι το σκασμένο που θα γίνει και ένα-ένα αντί να γίνει 2-0. Μια φάση που τους βρώχνει τον υπόπτης και το Λεμπές μέσα και το κλέβει την μπάλα από πίσω. Πισόπλατα που λέει και το τραγούδι. Και πισόπλατα και αφού ο δικός μας έκανε μαζί όλες τις αλλαγές και η ομάδα το χάσε ενώ. Άστο τώρα, άσε, μη με διαολίζεις που έλεγε η γιαγιά μου. Κοίταξε, τώρα ξαφνικά το ΑΚΑ είναι η έδρα της ΑΚ. Έτσι ο Ολυμπιακός δεν έχει να παίξει τώρα εκεί πέρα. Με εμάς όμως δεν ήταν έδρα της ΑΕΚ, ήταν το βέτρο του γήπεδο, το Άσε φίλε τώρα, ας τι ψάχνεις, ας το αγόρι μου. Κοιτάξτε, όπως να τους πιάσεις αυτού, όπως και να τον πιάσεις όπως, τον άλλο, όπως. Φαλαιρωθείς κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι όπως. Και φαλαιρωθείς, δεν έχουν ούτε τιμές, πανταλόνια, μελισανίζεις τα χαπότιους να πούμε, δεν κράτησες το λόγο του με τους αδείς. Ας το φίλε. Παλικάρι να πούμε, αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια ρε φίλε, βέβαια και το πλήρωσε. Εκεί πέρα είναι παλικάρια του μπλα μπλα. Μόλις το στριμώξεις και το πετάξεις στην πισίνα, εκεί καλαϊβάει. Μην το πας μόνο μακριά. Και στο άλλο. Ο ένας είπε πόσα, τι, 10,5. Πάρε το τσάι, πάρε τα λεφτά. Εγώ να πέσει ο ΠΑΟΚ στη Β' και στη Γ', κοιλίδα στο όνομά μου δίπλα, κοιλίδα δίπλα στον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Πάρτα τα 11 τα μοίρια, παρότι δεν ήταν δικά του τα χρέη, αλλονών ήταν έτσι. Ο άλλος προτίμησε να παίζει να πούμε τα σπάτα με την κολομαγούλα
και με την. Κατάλαβες! Και να ανέβει μετά Λεβέντης. Έχουν μάθει πάνω μια ζωή στο πιστόλι να μην πληρώνουν τίποτα, να τα φεσώνουν όλους στον κουστό σε εμάς εδώ πέρα στο βορρά. Ναι, αλλά με το πιστόλι στη ζώνη ασχολήθηκαν όμως. Κατάλαβες, όχι με το άλλο το πιστόλι, με το πιστόλι στη ζώνη που βγήκε τον Μπουφάν. Εγώ σου λέω αν δεν έμπαινε μέσα, εγώ σε λέω, ο κόσμος θα έχει μπει μέσα. Άστο, άστο, μην το συζητάς. Έγινε Μιτσάκο! Βαρέλα, θέλω βαρέλα και στόχ, τα βγει τα γκολ και τελειώνω με εκεί. Στόχ, περιμένω πάλι μεγάλο παιχνίδι. Από το Μύρο που πήρε την ευκαιρία, του φωνάζαμε τόσο καιρό, ούτε ξάδερφός μας είναι, ούτε συγγενής, ούτε γνωρίζουμε τα μανατζερικά του, τίποτα δεν μας νοιάζουν αυτά. Και δείχνει την ποιότητά του, ας συνεχίσει έτσι όπως. Καλές μεταγραφές τώρα για να δεις και μπει στους ομίλους, είναι σαν να πήρε το πρωτάθλημα, το ξέρεις. Μην το συζητάς. Διευκρινίζουμε κάτι, Μίτσο. Αν περάσουμε το. Βγούμε, βγαίνουμε δεύτεροι, έτσι. Αν περάσουμε τον πρώτο αντίπαλο, μονό ματς, είτε εδώ είτε εκεί, αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τότε σίγουρα παίζουμε ομίλους Europa League. Μπράβο. Περνάμε και τον δεύτερο, πάμε play-off, παίζουμε διπλό παιχνίδι για να μπούμε για σεντόνια. Αποκλειόμαστε στο δεύτερο. Χτυπάμε ξύλο. Τότε παίζουμε ομίλους Europa League. Άρα το πρώτο match που πρέπει να πάρθει 26 Αυγούστου, τελειώνουμε με τον αντίπαλό μας αυτόν και είμαστε, έχουμε ευρωπαϊκά βράδια. Έτσι, έτσι το ελάχιστο δηλαδή το Europa League. Αλλά αυτά έτσι, τα δούμε όταν έρθει η ώρα. Τώρα σημασία έχει σήμερα να πάρουμε το match. Ο Βάλε βγει στην κλήρωση 4-17. 4-17. Και μην είμαστε με τίποτα τώρα. Μπροστά, μόνο μπροστά, δεν κοιτάζουν πίσω. Που φαίνεται μπροστά εκεί πέρα. Γεια σου Δημητράκο! Σε χαιρετώ! Bye! Πάμε εδώ! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Ελάκι! Γεια σου συνάδελφε! Ναι, καλώς τον! Μιλάω για το πρωινό. Γι' αυτό μας βάζεις 8 η ώρα τραγούδια. Βέβαια ρε φίλε, αφού για μένα είναι ήδη μεσημεράκι. Απόγευμα. Για μένα όμως ήταν βράδυ αυτό, να ξέρεις. Γιατί εγώ από τις 4 ξυπνούσα. Για να πάω. Δύο νηπιαγωγείο. Σωστά. 6 δημοτικό, 8. Και 6 γυμνάσιο Λύκειο, 6 12 και 2 14. Σωστά. Στα 14. Πρόσεξε, 4 πανεπιστήμιο. 4 πανεπιστήμιο, 18. Και 21 που είναι στο ραδιόφωνο, βάλε να δεις. Πόσα είναι. Εγώ από 9 χρονών σκόνομαι, από 6 ώρα και μετά επειδή συνείδησα νόμιζα... Φίλε, είναι 40 χρόνια πρωινό ξύπνο και είμαι 49, έτσι. Αυτό σου λέω μόνο. Λοιπόν, να πούμε κάτι τώρα... Απλά χάνω... Α, και το στρατό μέσα. Ξέχασα και το στρατό, ρε, 2 χρόνια. Πλάκα μου κάνεις. Γι' αυτό μου λείπουν 2 χρόνια. Και εκεί ξυπνούσαμε πρωί, τι, δεν ήταν 10 η ώρα γερτήρια. Εκεί δεν κοιμόμασταν μερικές φορές. Να τα άλλα δύο, γιατί μου λείπανε 2. Από πού λέω, πού και σπου. Άρα 41. 42, τέλεια. Το Σεπτέμβριο θα βγει απόφαση για τον υπόδικο. Άλλο αυτό, ναι. Μιλάμε τώρα για το θέμα της, το παραμυθιού με την συνδιοκτησία και τα λοιπά, με την υψηλή κυριαρχία, πώς τη λέγανε. Αυτό τώρα, αυτό θα βγει πριν. Αυτό θα τελειώσει σε λίγες μέρες. Αυτό θα βγει τώρα. Λέμε όμως ότι μπορεί η UEFA να πει, επειδή υπάρχει σκιά βαριά για στημένα παιχνίδια, εσένα δεν σε αφήνω να παίξεις. Μόνο και μόνο με την υποψία, όπως έκανε και σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ήδη δικασμένο, Άκη. Γι' αυτό συζητάμε, κατάλαβες. Ναι. Άκουσε λίγο. Αυτό που πρέπει. Εμείς το θέλουμε αυτό, οι παοξίδες. Να μην παίξεις στην Ευρώπη. Έτσι, το λέμε ομά και κοφτά. Δεν θέλουμε να παίξεις. Άσε το πρωτάθλημα, θα το πάρω. Σωστό. Πήρα 44, θα πάρω 45 πλαστικά. Ξέρεις, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι ούτε οι 7 βαθμοί. Είναι να φύγει η κοιλίδα που μου ετοίμασαν. Δεν, αυτό μην, είναι φίλε, το πρώτο... Μην αυτό το τρυπάκι, δεν υπάρχει. Όχι, όχι φίλε, φίλε υπάρχει προμιά από πίσω. Υπάρχει φίλε, κάνεις λάθος. Το δημιούργησαν, αυτό το δημιούργησαν και αν μείνει η ποινή θα υπάρχει. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Εγώ αυτό το πράγμα θέλω να φύγει από πάνω μας. Είναι το πρώτο που με ενδιαφέρει. Ούτε οι βαθμοί, ούτε πρωταθλήματα. Ούτε... Θέλω να εξακολουθήσω... Αυτό κολλάει με τα πρωταθλήματα που λένε αυτοί ότι έχουν πάρει. Ναι, παιδί μου, αλλά. Ένα πρωτάθλημα υπάρχει μια βρωμιά. Η βρωμιά πια είναι αυτή. Άκη μου, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει, ξέρουμε ότι είναι στημένο, ξέρουμε ότι το έφτιαξαν επιτροπές με κουμπάρους και φίλους. Όμως πρέπει η απόφαση από το ΚΑΣ να είναι αυτή. Ότι δεν υπάρχει θέμα καθόλου. Να φύγει από πάνω μου αυτό. Επειδή το είπε μόνο εσύ, κανένα άλλο δεν το είπε. Πρόσεξε, αυτά τα ξέρουμε εμείς, αλλά εσύ είσαι ο μοναδικός που το είπε χθες. Ότι από το ΚΑΣ αυτοί που θα δικάσουν είπαν ρε παιδιά, αυτό εδώ. Ακριβώς. Έτσι μου είπαν. Έτσι μου μετέφεραν. Μου μετέφερε πηγή που είναι. Λάθος. Τίποτα δεν συμμετέφεραν. Λίγα πράγματα συμμετέφεραν. Σου λέω τώρα. Πριν πάνω η απορία τους ήταν αυτή.
Γιατί πριν δεν μπήκανε να δικάσουν. Ναι. Μισό λεπτό, ναι. Πριν πάρουν την απόφαση αυτή, τα παίρνουν και τα κοιτάνε. Και λένε, για να είναι διαβασμένοι όταν φτάσουν. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Έτσι, απλά τα λέω χωριάτικα. Εγώ δεν καταλάβω. Χωριάτικα, φίλε. Μια χαρά είναι χωριάτικα. Τα κατανοεί όλος ο κόσμος. Εγώ το πήρα, το διάβασα και λέω, εσύ, αυτή εδώ πέρα. Γιατί δεν έκαναν απόφαση. Πού δεν υπάρχει. Ακριβώς. Αυτό είναι. Όπως το είπαν, το λέω. Αυτό είπαν. Αυτό. Και δεν βγήκε κανένα από αυτού εδώ πέρα που είναι η παραγωγή και οι δημοσιογράφοι. Ασπαραγούς, εντάξει, είναι. Πλάκα όλοι, αλλά μιλάω για δημοσιογράφους. Κανένας δεν το είπε, δεν το άκουσε κανέναν. Το άκουσε εσύ, τι από άλλον. Κι άλλοι το είπαν, όχι μόνο εγώ. Ας μην μηδενίζουμε. Έχει κι άλλους, φίλε. Δεν τα λένε αυτά τα κρυφά. Τα λένε, φίλε, τα λένε. Δεν είναι. Τα πάντα κρατάνε για να βγάζουν κάτι. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχει κι άλλους που αγωνίζονται και παλεύουν. Και πιο δημοσιογραφικά. Έγινε, Άκη, σε χαιρετώ. Με την Νίκη, εννοείται. Στο πάτο. Φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Και καλή σας ημέρα. Τι κάνεις, αγοράκι μου. Είστε καλά. Αδερφέ μου. Τι γίνεται. Μου θυμίζει το Τσάκο νωρίτερα. Πάλι στα 6 χρόνια στο δημοτικό, 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Ναι, όντως. Πού είσαι χαμένος. Εγώ σήμερα πέρα για συγκεκριμένο λόγο. Ναι. Πήρα να πω χρόνια πολλά. Στον αδελφό μου, στο άλλο μου μισό, να του πω να είναι γερός και δυνατός, έχει γενέθλια σήμερα. Πόσα, τα πόσα? Είμαι και εγώ στην καινούργια ομάδα, στους 49ers. Ω, βεβαίως φίλε. Ναι, βεβαίως. Και επειδή είναι μακριά και είμαι σίγουρος όμως ότι μας ακούει 100% σίγουρος, και να φέρουμε στον αγκό, όπως κατάλαβες, να είναι γερός και δυνατός. Το κατάλαβες, φυσικά το κατάλαβα. Δημήτρη, σε κατάλαβα με το γεια σας. Έχεις να βγεις καιρό, αλλά κατευθείαν έχεις πολύ χαρακτηριστική φωνή. Ναι. Λοιπόν, και επειδή η γενέθλια σήμερα, λοιπόν, πήρα να τον ευχηθώ. Γιατί είναι πολύ μακριά και δεν μας ακούει. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Αγκόπ, φίλε μας, αγαπημένε, διαδικτυακά, γαλαξιακά. Διαδικτυακά. Δημητράκη μου, είσαι καλά, αδερφέ μου, είσαι καλά. Δόξα τω Θεώ. Η ελληνική γλώσσα είναι τεράστια και έχει πάρα πολλές. Μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα, έτσι, ναι. Με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ένας από αυτούς είναι και για το σημερινό που θέλουν να κάνουν ένα δώρο στον Αγκόπ σήμερα τα παιδιά. Λέγεται Άχτη. Άχτη. Αυτό το πράγμα. Ω, ναι, φίλε, ωραία λέξη. Τον έχω Άχτη. Την έχω Άχτη, η χάρτινη. Έτσι ακριβώς. Δεν θέλω ούτε εκδικήσεις, ούτε. Όχι. Όχι, έτσι, όχι εκδίκηση, υπενθύμηση. Και ευτυχώς τα παιδιά του 18 και του 19 είναι εδώ. Είναι εδώ. Έτσι. Όλοι αυτοί που το ζήσαν μέσα στο πετσί τους, λοιπόν, έτσι. Ό,τι έγινε εκείνη την εποχή, είναι 100% σίγουρος ότι δεν θα το ξεχάσουν. Ακριβώς. Ό,τι κάναμε. Όσες φορές. Και αν παίξαμε μαζί τους, και αν από εδώ και πέρα, και είναι αυτοί εδώ. Έτσι. Ό,τι κάναμε στους τελικούς, λοιπόν, με δάφτους, ό,τι κάναμε όπου τους πετυχαίναμε μετά από εκεί, εγώ δεν ξεχνάω το πρώτο ματς φέτος. Στην κανονική διάρκεια κάτω που έπρεπε να είναι, φίλε, 0-4 ναι, το μάτς. Ναι, είναι μαγική εικόνα. Το χ εκεί, συν το φάουλ που δίνει ο διαιτητής, δεν το δίνει και ισοφαρίζουν, έτσι, το θυμόμαστε αυτό. Λοιπόν, είναι μαγική εικόνα. Όπου τους βρίσκουμε, λοιπόν, δεν υπάρχει εκδίκηση, υπενθύμηση απλά. Έτσι, ας δείξουν λίγο τα πλάνα στα παιδιά σήμερα. 10 λεπτά και ένα τεταρτάκι πριν μπουν μέσα, δείχτε τους τα βιντεάκια. Από τον γκολ του Βαρέλα, από τον πανηγυρισμό, από τα δάκρυα, από όλο αυτό που έγινε. Από την κολοτούμπα, από την κλοπή. Μόνο αυτό. Αυτό, Δημητράκη μου. Πάνε σε διάλειμμα τώρα όμως, γιατί. Έχω άλλους δύο. Φιλιά! Γεια σου, Δημητράκη μου. Γεια σου, Αγκόπ. Γεια. Πάμε εδώ. Ναι! Καλημερίζω τα ζουμουσάκια. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Άλλος Δημήτρης εδώ. Καλώς τον. Δημόπουλος. Καλώς τον Δημητράκη. Καλώς τον φίλο μου. Τι γίνεται. Λοιπόν, καλά. Καλό μήνα σε όλους μας. Καλό μήνα. Ιούλιος. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, το ρητό λέει, με όποιον δάσκαλο θα κάτσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Ναι. Σωστά. Σωστό, έτσι είναι. Ο δάσκαλος είναι ο Ολυμπιακός, και είναι ο μαθητής. Ναι. Απλά υπάρχει ο διευθυντής στο σχολείο που λέγεται υφυπουργός. Ωραία το φτιάξες το σκηνικό. Ο Πλεϊμομπίλης. Ο Πλεϊμομπιλάκης. Να μην λέμε ονόματα. Ναι, ναι. Θέλω τα ονόματα. Λοιπόν, τώρα, εντάξει. Αν έρθει. Το αίμα, ναι.
Ναι, πες, πες. Πάρτε σήμερα το αίμα μας πίσω, γιατί εμείς έτσι καλώς, ό,τι είχαμε για σκοπό, τελειώσαμε. Ναι. Σήμερα εσείς βαρέστε κανονικά εκεί πέρα. Ναι. Γιατί είδατε τι κάνουν πίσω από τις πλάτες των αλλών και τιμωρία μηδέν. Ζουλάνε, κάνουν, ράνουνε, χτυπάνε και σε ένα πάνε. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι. Εντάξει, και να μην ξεχνάμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι πρέπει να σταματήσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Ο μεγάλος εχθρός είναι η Αθήνα και το κατεστημένο. Δύσκολο. Δύσκολο. Δύσκολο, το ξέρω. Άξι. Αλλά εμείς οι παλιοί τα ξέραμε αυτά. Όταν έπεσε η θύρα 8 στην Τούμπα, που έπαιζε ο ΠΑΟΚ, φιλοξενούμενος. Ναι. Στο Χαριλάο έπαιζε. Άλλες εποχές. Τα θυμούνται αυτά. Άλλες. Ναι, να τα θυμούνται. Άλλες. Οι νέοι όμως αυτά. Άλλες εποχές. Άλλες. Άλλες εποχές, εγώ αυτές τις εποχές είμαι όμως. Έγινε, Δημητράκη μου, σε χαιρετώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε φιλώ, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε εδώ τελευταία. Έπεσε, έπεσε, πάμε διάλειμμα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, LG. Και ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες και τηλεοράσεις και τα πάντα και κινητά, υπέροχα όλα. Θα σας πω περισσότερα, θα δώσουμε και δωράκλα από εκεί. Δεν ξεχνάτε, στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης τα πάντα όλα. Μπαίνετε, λέτε είμαι ακροατής του Κωστή, ακούω την εκπομπή και λέω ότι είσαι ο κορυφαίος και σας κάνει τιμές, σας προσέχει ακόμα περισσότερο το δίδυμο και ο Μάκης και ο Αντώνης. Φυσικά στο Αιγαίον και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο ψαρούκλες, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα, φρεσκότατα. Ό,τι θέλετε από την ελληνική θάλασσα εκεί και σε χώρο εστιατορίου με ζεδοπολίου παρείστικου, με εξαιρετικό περιβάλλον και φυσικά με όλες τις απαραίτητες, να πούμε, προφυλάξεις για τα σχετικά μέτρα και το πρωτόκολλο. Εννοείται ότι και τη Λιβεριά 214.000 για το κέντρο, 69-56-66 για το Ρεόκαστρο. Νικολαίδης αρτοζαχαροπλαστεία, γλυκό, τούρτα, παγωτό, ψωμιά, τα πάντα, ειδικά παγωτό, εκλεκτό, πεντανόστιμο. Όταν φάτε θα με θυμηθείτε. Καραολού και Δημητρίου 237 και 163, πεντανόστιμα. Εκεί ο Βλάσης κάνει παπάδες. Και βέβαια Τσαντεκίδης αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο σαν καινούριο και επαγγελματικό και γιοταχή. Γι' αυτό τον προτιμάτε, γι' αυτό ανεβαίνοντας στον δρόμο για Ρεόκαστρο, κάντε δεξιά, θα δείτε Τσαντεκίδης Cars, μπαίνετε, εκεί θα βρείτε τον Χάρη και θα του πείτε, δείξε μου το στόλο, έχει εκεί από μικρό πόλης μέχρι μεγαλύτερο, μέχρι επαγγελματικό, με καρότσα, ό,τι θέλετε παιδιά, ό,τι θέλετε θα βρείτε εκεί, με γραπτή εγγύηση χιλιομέτρων και τον πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα θέλετε. Διαλυματούμπεν και επιστρέφω, α! Επιστρέψαμε, μπουκάρουμε δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν στις γραμμές και λέω μετά χορηγούς για να μην περιμένετε στις γραμμές. Θυμίζω, κληρώνουμε σήμερα τραπέζι 50% έκπτωση στο Κοφίνι, στο υπέροχο εστιατόριο στον Εύοσμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Ναι, γεια σας. Καλημέρα και καλό στο φιλάρετο. Καλό μήνα. Τζουλάι, ο Ιούλιος. Ο Βερόλε. Είχαμε γερά στο καλοκαίρι. Ούτε κατάλαβα τίποτα. Δεν ξέρω εσείς, παιδιά. Εγώ πρώτη φορά. Από χθες θα κατάλαβες. Μα. Και με τέτοια ζέστη. Είναι η σημερινή και η χθεσινή ημέρα είναι ζόρικες. Και δεν ξέρω πώς θα βγει το παιχνίδι. Ωραία. Τι θερμοκρασίες θα έχουμε. Για ανυπομπορή κατάσταση, για πραγματικά να κάθεσαι, όχι να τρέχεις από τη μια και στην άλλη. Ναι. Είναι ανθυγιεινό κυριολεκτικά για ανθρώπους που η ζωή τους είναι ο αθλητισμός. Ναι, ναι. Το βλέπουμε τα διαλύματα που κάνουν, αλλά τι διάλειμμα να κάνεις όταν έχει 35 βαθμούς. Χθες παιδιά, 10 η ώρα το βράδυ είχε 33 βαθμούς. Όλη μέρα 37, ναι, 36, 35. Ναι. Και είχε και μια άπνοια καταπληκτική. Α, τελείως. Δηλαδή, τελείως. Καθώς ήσουν και σε έπνιγε. Ιούλιος. Μα μπήκαμε Ιούλιο. Τώρα, όταν λέγαμε ότι θα παίξουμε μάτς μες τον Ιούλιο, φιλάρετε μου, μπορεί στην Ισλανδία να πούμε και σε ξέρω, στο Λουξεμβούργο να έχουν δροσιά, ή στη Δανία να πούμε και στην Νορβηγία. Εδώ είναι Μεσόγειος. Είναι χαρά Θεού. Είναι παράδεισος, φίλε. Τέλος πάντων. Για πες, φιλάρετε. Θέλει προσοχή λοιπόν και αυτό. Να δώσουν οδηγίες στα παιδιά, να δούμε πώς θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν 90 λεπτά. Αλλά Κωνσταντίνε, ξέρεις, τρία συναπτά έτη μας πιπίλιζαν το νου και το έλεγαν σαν τεράστιο επιχείρημα. Το μοναδικό μέρος που μπορεί να υπάρχει για να παιχτεί ο τελικός κυπέλου είναι μόνο ένα στην Ελλάδα. Ναι. Σωστά. Ναι, βέβαια.
Πολύ ωραία. Ναι. Τώρα γιατί λένε ότι απαγορεύεται να είναι στην έδρα του ενός και του άλλου. Τώρα εμφανίστηκε τώρα, κάποιο ναι. έδρα. Όχι, απλά τώρα ξύπνησαν. Σου λέει, τι έγινε παιδιά. Υπάρχει έδρα κάποιου και δεν κάνει να είναι στην έδρα του. Κι όμως και εκεί μέσα πήγα, τους το πήρα δυο φορές, φιλάρετε. Μέσα στο σπίτι τους. Μέσα στο σπίτι τους. Πολύ σωστά το λες, αλλά αυτό δεν μπήκε μέσα στους θριάμβους. Όπως μπήκε στους θριάμβους του Ολυμπιακού τα 500.000 νούμερα που έβγαλε φέτος. Ναι, ναι. Δηλαδή τόσο πολύ θριάμβος, αλλά και απ' την άλλη τόσο πολύ δούλεμα. Τώρα υπάρχει έδρα αντιπάλου και δεν κάνει να παιχτεί, λέει ο τελικός. Ναι. Σοπα, ρε. Τρελαθούμε με την αλήθεια. Τι έγινε, παιδιά, ξυπνήσατε. Παιδιά, τι έγινε. Ξυπνήσαν κάποιοι τώρα. Ξυπνήσανε. Μάλλον εμείς είμαστε εδώ οι επαρχιώτες που δεν πειράζει, μπορούμε να τους λέμε ό,τι θέλουμε. Ενώ εκεί τώρα οι πρωτευουσιάνοι πρέπει να τα βρούνε σωστά τα πράγματα και να πάνε να βρούνε μια άλλη έδρα. Αλλά αυτά δυστυχώς πρέπει να ηχογραφούνται και να λέγονται την ώρα που μας λένε ελάτε να παίξετε. Σωστό. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Αυτές είναι οι διαφορές, 2 μέτρα και σταθμά για το ίδιο πράγμα. Και ύστερα μας λένε κανόνες. Πού είναι οι κανόνες? Ποιοι κανόνες? Τα δικά μας δικά τους και τα δικά τους πάλι δικά τους, φιλάρετε μου. Απλά πράγματα. Ναι, δείτε, το, δείτε υποκρισία. Λέει, δεν μας πειράζουν, ναι. λέει. Εμείς είμαστε εδώ μια ζωή παραπονούμαστε. Ναι, όταν όμως ήρθε η ώρα και ήμασταν πρώτοι, τότε το παράπονο, όχι μόνο στα λόγια, γιατί τα είπανε 1000 φορές και στις, με μεγάλους τίτλους για αυτό το πρωτάθλημα το στημένο, για το ότι αυτοί λέει που είναι χαλήφιδες και έχουν να χαιρόμαστε την εξυγίανσή σας. Ο χαλήφης που... χαιρόμαστε την εξυγίανσή μας ή όχι. Ο χαλήφης που του κλέψαν ένα και το άλλο φέτος τον τρυπήσαν από 1000 πλευρές, έτσι, ο χαλήφης. Έλατε. Δηλαδή στα 3 χρόνια ένα πρωτάθλημα, τι χαλήφης είναι αυτός, ρε παιδιά, ε? Και επίσης το πρωτάθλημα, ρε φιλάρετε, βοήθησε με και εσύ λίγο. Το μνημονικό μου εμένα δεν είναι τόσο καλό. Δεν ήταν στημένο μέχρι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Δεν ήταν βρώμικο. Έτσι όχι, δεν έγανε οι Ολυμπιακοί. Το Γενάρη μετά ο κορονοϊός. Ξεστήθηκε. Αξεστήθηκε μετά που πήγε ο Ολυμπιακός μπροστά. Μπόρεσε και το έκανε κανονικό. Μάλιστα. Μετά. Το στημένο. Κάθε μέρα θα του το λέμε. Υπενθύμηση. Δυστυχώς αυτά χάνονται. Και γίνεται μια πραγματικότητα μέσα από τα μέσα τα δικά του. Θέλω πάση θυσία, όποιος ακούει να το μεταφέρει, χρειάζεται μια άλλη εκπομπή, ρε αδερφέ. Δεν μπορεί να υπάρχουν εκπομπές μόνο με Αθηναίους μέσα που να κάνουν τη διαχείριση. Ναι. Πρέπει να γίνει μια αθλητική εκπομπή που να είναι αποκλειστικά από αυτούς που είναι και μένουν εκτός Αθηνών. Όχι όλοι μέσα από την Αθήνα. Γεια και χαρά. Συμφωνώ. Να είσαι καλά. Θυμηθείτε λίγο πέρσι που υπήρχε Ντέμις, Ζήκος, Τσάρτας, Δέλας, Γιαννακόπουλος, Αλεξανδρή, ποιοι παρήλασαν από εκεί. Και φωνάζαμε και λέγαμε δεν μπορεί ρε παιδιά να βγαίνει η εκπομπή και να μην υπάρχουν μόνιμοι στο πάνελ μπαρουτοκαπνισμένοι. Και ευτυχώς φέτος ο Κώστας με τον Σταύρο που γνωρίζουν τον οργανισμό ΠΑΟΚ τόσο καλά που υπάρχει φωνή, έστω σε παράθυρο από εδώ. Έστω. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Κωστά. Καλώς τον, ναι. Καλώς στο στράτο. Καλώς στο στράτο. Ναι. Λοιπόν, απόψε είναι ο αγώνας. Ναι, στράτο. Το ξέρω. Ο Περέιρα έβαλε Ιταλό διαιτητή. Ο Περέιρα. Ο Περέιρα, ναι. Ναι. Οι άλλοι 4 που είναι στο ΒΑΡ. Και ένας ο προπονητής είναι Ιταλός. Για πες μου απόψε από πόσα λεπτά θα υπολογίσω. Oh. Πώς θα παίξουν αυτοί ναι. οι 5 ή 4. Ναι. Πες μου. Για τους βοηθούς λες, τους βαρίστες και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τι από πόσα λεπτά. Και ποιος μου λέει εμένα ότι ο Ιταλός, ο προπονητής τους δεν πήρε στην Ιταλία σε ένα γνωστό του από το νου για να μου κάνει τη ζημιά. Ναι. Λέμε, αλλά... Ναι. Αυτό θα το μελετήσουμε απόψε. Αυτό το οποίο έμαθα εγώ είναι ότι ο διαιτητής αυτός ο συγκεκριμένος
γιατί το ψήλο έψαξα λίγο να δω, δεν είναι καν στην ελίτ, δεν είναι ούτε καν πρώτης κατηγορίας, είναι ένας β' διαιτητής, ένας μέτριος. Ακούω, ναι. Ακούω, ναι. Σ' ακούω συνέχεια, ναι. Σ' ακούω συνέχεια και σου λέω ποιος μπορεί να μου εμένα να αποδείξει ότι δεν είναι μιλημένος και οι τέσσερις. Ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Ας ελπίσουμε. Το βράδυ μέσα, ναι. 15-20 λεπτά, ναι, ναι, ναι. Θα δεις το αποτέλεσμα και θα τα πούμε, ναι, το πρωί. Μακάρι να μην ισχύει αυτό που λες. Έτσι το ότι ο Μελισανίδης ελέγχει τον Ατάλο, ναι. Αλλά βάλ το λίγο να δουλέψει. Μάλιστα. Τι να σου πω. Και κάτι άλλο. Ναι. Κάθε μεσημέρι βγάζεις τον το διαπαιδί της Φόρτσα. Της Φόρτσα, ναι. Τον, πες το λίγο. Τον Κώστα Βασιλόπουλο. Τον, ναι, Βασιλόπουλο. Ναι, ναι. Κάθε Κυριακή τον βγάζω στο κανάλι. Στο Open, γιατί, ναι. Γιατί δεν κάνει παρατηρήσεις από το κανάλι εκεί πέρα που λέει Θεσσαβίδης. Πώς δεν κάνει. Μιλάει λίγο παραπάνω για τον ΠΑΟΚ. Συνέχεια. Και μιλάει για τα άλλα. Συνέχεια για τον ΠΑΟΚ λένε. Εγώ πήρα τηλέφωνο, ναι, και μου λένε δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Συνέχεια. Και ο Κώστας και ο Σταύρος είναι οι μόνοι οι οποίοι τους υπενθυμίζουν για τις αδικίες, για το ΚΑΣ, για τα δικαστήρια, για τις πλεκτάνες, για τις εφερές βαθμών. Δεν αφήνουν παραπάνω να μιλήσουν. Άλλο αυτό. Το ότι δεν τους δίνουν όσο... Γιατί ποιος είναι ο λόγος. Ναι, αλλά ότι δεν λένε, μην είσαι άδικος. Συγγνώμη, ναι, Κώστα, δεν... Όχι, τι συγγνώμη, τι συγγνώμη. Όχι, όχι. Για ποιον λόγο. Ναι. Το ότι δεν τους δίνουν παραπάνω χρόνο, έχεις δίκιο. Και ότι πολλές φορές περιμένουμε πώς και πώς θα έρθει αυτό το δικό τους, το όποιο διάστημα χρονικό είναι. Ναι. Όχι, ρε Κώστα. Θα το μεταφέρω σήμερα που θα μιλήσουμε με τον Κώστα. Ρε Κώστα. Ναι, ναι. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν το ξέρουμε. Εκτός άμα δεν είναι το κανάλι του Σαββίδη. Είναι. Είναι, αλλά. Είναι, αλλά. Παράπονα εδώ υπάρχουν. Εδώ δείχνει ότι δεν είναι. Είναι, αλλά υπάρχουν πολλά παράπονα. Περίμενε ο κόσμος περισσότερο να υπάρχει φωνή δική μας. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Τώρα προχθές πόση ώρα Ολυμπιακός. Δεν είπαμε να είναι ΠΑΟΚ TV. Δεν είναι ΠΑΟΚ TV, αλλά μην πάμε στο άλλο άκρο. Λοιπόν, ο κόσμος, ρε παιδί μου, αγανακτεί, ξέρω εγώ. Να δούμε ποδόσφαιρο, να βλέπουμε τις ομάδες και να λέμε και το στραβό και το καλό. Σωστά. Αλλά δεν είναι αυτή η κατάσταση. Έγινε, Στράτο. Σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Θα το ρωτήσω αυτό τον Κώστα, γιατί υπάρχει από πολύ κόσμο. Περισσότερος χρόνος από τη Θεσσαλονίκη. Περισσότερος χρόνος για τον ΠΑΟΚ. Και υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του κόσμου ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι το δικό μας. Εγώ αναρωτήθηκα κάτι προχθές. Σε περίπτωση που εμείς παίρναμε το πρωτάθλημα και υπήρχε το One ή το Mega, η αθλητική εκπομπή θα έπαιζε τόση ώρα αφιέρωμα στον Ολυμπιακό? 30 λεπτά, 35, 40, πόση ώρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το ρωτήσουμε τον Κώστα γιατί. Αλλά το ότι τα παιδιά από εδώ δεν βγαίνουν, δηλαδή και ο Κώστας και ο Σταύρος, δεν λένε αυτό που πρέπει, είσαι λάθος. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, σήμερα είναι η μέρα σου. Πες το. Καλημέρα σε όλα τα σου μουσάκια. Ναι. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Έτσι. Αλήθειες λες. Συμπάσχω και εγώ, ας πούμε, τα ίδια πράγματα σκέφτομαι και αισθάνομαι με αυτά που βλέπω και ακούω. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι κάτι, ότι το One ή το Mega που λες δεν θα είχε την ανάγκη να πιάσει τους τηλεθεατές από τη Θεσσαλονίκη ή από τη Βόρεια Ελλάδα για να επιβιώσει, για να μπορέσει να κάνει νούμερα ή οτιδήποτε. Ναι. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη. Έχεις δίκιο σε αυτό, ότι είναι άδικο. Φυσικά, το 1%. Θεωρώ... Αν και δεν είναι μόνο, ναι, Θεσσαλονίκη, έτσι. Και είναι τεράστια η μάζα των ανθρώπων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Παρόλα αυτά, όμως, όταν σε μία πόλη μόνο είναι 5 εκατομμύρια, που δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί, αλλά είναι εκεί, είναι, το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ξεκινάμε, ναι, με αυτό το δεδομένο αριθμητικά και μόνο να το δεις, ότι υπάρχει ανισορροπία. Γι' αυτό, έτσι, λέω ότι. Θεωρώ δηλαδή ότι από το κανάλι, το Open, η γραμμή, η εντολή, απλά ο τρόπος με τον οποίο θεωρούν ότι είναι ο καλύτερος για το κανάλι να γίνει πιο, να το προτιμούν περισσότερο και στην Αθήνα, είναι στην αρχή τουλάχιστον, γιατί στην αρχή είχαμε... Άστο. Σε σχέση με την αρχή, νομίζω, ναι, βελτιώθηκε, ναι, φέτος, πιστεύω, αρκετά η κατάσταση. Ναι, δεν έχει φτάσει εκεί που θέλουμε. Να διευκρινίσω, αλλά δεν έχω... Σιγά, δεν, σιγά, ναι, αυτό. Ναι.
Να διευκρινίσω, δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους που βγαίνουν στο κανάλι, έτσι. Δηλαδή τη δουλειά τους κάνουν και η Βραχάλη και ο άλλος ο παρουσιαστής, ο Βόγκλης. Οκ, okay, εντάξει. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, μια χαρά είναι. Έτσι. Και η Βραχάλη και ο άλλος. Όχι, και ο Παπαθεοδόρου. Και η Βραχάλη, ναι, ωραία, μια χαρά είναι. Και η Βραχάλη. Και η Βραχάλη, λέω, είναι μια χαρά είναι. Λοιπόν, έτσι. Ναι, απλά λέω ότι θα γίνει σιγά σιγά μάλλον. Ναι, ρε παιδί μου. Να καθιερωθεί στη συνείδηση του κόσμου και στην Αθήνα. Αυτό πιστεύω εγώ. Και μετά σιγά σιγά θα έρθει εκεί που, ναι, πρέπει να έρθει. Έτσι πιστεύω, δεν ξέρω. Τι άποψη απλά έχω εγώ για αυτό. Ναι. Να σου πω. ΠΑΟΚ TV δεν θέλουν να είναι και δεν μπορεί να είναι, το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό όμως, είναι το ΠΑΟΚ TV, χώρια. Ναι, όμως θέλουμε να υπάρχει ένα κλικ τουλάχιστον παραπάνω. Αυτό ζητάει ο κόσμος, κατάλαβες. Δηλαδή θέλει αυτό το παραπάνω. Καλά τους είπε προχθές. Το παραπάνω, εντάξει, ναι. Καλά τους είπε προχθές. Αν τραβάει ναι, ο Γιώργος ο Μήνος και τυπώσει τα παιδιά, μια χαρά. Άστο, άστο, φίλε, άστο. Αυτό με το Μήνο είναι bullying, έτσι. Είναι τόσα χρόνια ένα πράγμα το οποίο με στεναχωρεί. Ασχέτως, συμπαθείς, δεν συμπαθείς τον Μήνο, σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Είναι ο γραφικός από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι το στιγμιότυπο. Έλα, πες τα γρήγορα, άντε, γιατί πρέπει να βγάλουμε και αυτήν την υποχρέωση, γιατί έχουμε και εκεί. Τα κορόιδα που πληρώνουν στο λογαριασμό της ΔΕΗ το χαράτσι, ας πούμε, θέλουν, δεν θέλουν να δουν ΕΡΤ. Άντε πέστε, γιατί μην πιάσουμε για Άρη και Ηρακλή, έτσι. Γιατί εκεί κι αν είναι η κατάσταση. Για να τα λέμε όλα. Έτσι. Γιατί το ΠΑΟΚ, ας πούμε, τον. Για να τα λέμε όλα. Έτσι. Να τα λέμε όλα. Α, το φίλε, ναι. Έτσι. Άρα. Εμένα με ενοχλεί, φίλε, η συμπεριφορά. Δεν είναι μόνο το χρονικό ότι με έχει ρηγμένο. Γι' αυτό ο Μήνος δεν βάζει τελείες. Γιατί ξέρει, του λένε στο αυτή 30 δεύτερα! Μα, μόλις, 20 μόλις δεύτερα! Σταματήσει, μόλις σταματήσει να πάρει ανάσα. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Βρίσκουν ευκαιρία, ναι, να τον κλείσουν. Ναι, ναι. Ναι. Πάμε τώρα να μιλήσουμε 55 λεπτά, ας πούμε, για το μεγάλο Ολυμπιακό. Κατάλαβες. Εντάξει. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι όποιος ζορίζεται από το Open, να βάζει ΠΑΟΚ TV, να βλέπει άλλους αγώνες, να βλέπει οτιδήποτε. Ας κάνει λίγο υπομονή, δεν ξέρω. Εντάξει. Τα πράγματα πάνε από το δρόμο σιγά σιγά. Πάντως είμαστε, όπως βλέπεις, γαλαντόμοι. Είμαστε υπεράνω. Σε πολλά πράγματα. Μα σε πολλά. Δεν είμαστε. Ναι. Σε πολλά πράγματα. Δεν είμαστε ίδιοι. Σε πολλά. Έτσι. Δεν λέμε ότι δεν είμαστε ίδιοι. Το λέμε. Δηλαδή, συγγνώμη. Το λέμε. Παίζουμε εσύ στην Τούμπα. Ποιος ποδοσφαιριστής δικός μας θα έκανε αυτό που έκανε ο Φορτούνης και δεν θα το τράζανε. Τι λες, ρε φίλε. Οι ίδιοι, πρώτοι εμείς. Πρώτοι. Ποιος θα το έκανε και δεν πρόσεξε, το τράζαμε. Εκεί όχι μόνο δεν τον έκραξαν, μάγκας. Τους ξεγέλασε. Τους ξεγέλασε. Μα, άρα τι ωραία. Τους. Τι πονηριά Ολυμπιακή. Άρα τι κοιτάξτε να τον κορόιδο. Φαντάζεσαι το Φορτούνη έφηβο. Ξαπλωμένο, ξέρω εγώ, και να έχει τον Αλεξανδρία αφήσει στην πόρτα του να πει τάβλιο το γιο του. Και να λέει. Και να πει τάβλιο, όχι να κάνει ένα τσαλιδάκι, κανένα κεφαλιά ψαράκι. Να παίζει τάβλιο και να έχει γυρισμένο στο Φορτούνι, στην Εφάκη και να λέει κλέβαμε το γιο μου. Πραγματικά έτσι γελάμε, αλλά είναι τόσο. Παιδιά, είναι τόσο τραγικό αν το σκεφτείτε. Δηλαδή, άντε ο διαιτητής, ο Παπαπέτρου, ας πούμε, έτσι, που μυστήρια συμπεριφέρεται το τελευταίο διάστημα. Του κάνει ρουκζουκ. Του κάνει, ρε παιδί μου, ρουκζουκ. Του χτυπάει την πλατίτσα και του λέει μπες, ρε. Μπες. Μπαίνει. Λοιπόν, ο Κάιπερς ποτέ δεν κάνει σήμα. Αυτό που έκανε ο Παπανδρέου στην Λιάνη, στο αεροπλάνο. Δηλαδή, έλα, ποτέ. Έτσι. Και μπαίνει ο άλλος. Εσύ, ρε Φορτούνη, δεν ντρέπεσαι λίγο που είσαι στην εθνική μαζί, που είσαι ένας πρότυπο για τα παιδιά, λέω εγώ τώρα. Έτσι, ένας διεθνής ποδοσφαιριστής. Με τις επιτυχίες σου, με την αξία σου και αυτά. Να κλέψεις του αλουνού την μπάλα έτσι πίσω από την πισόπλατα. Πώς δεν ντρέπεσαι λίγο, φίλε. Δεν το βλέπω σωστά. Είναι όπως μάθεις και όπως μεγαλώσεις. Αυτό, φίλε. Αν είχαμε μεγαλώσει, ας πούμε, στην Αντίς Αμπέμπα, θα θεωρούσαμε φυσιολογικό να γυρνάμε ξυπόλυτοι, να έχουμε ένα κόντρο και να κυνηγάμε λιοντάρια. Και να έχουμε και ένα κόκαλο στη μύτη, φίλε. Ναι, παράδειγμα, έτσι, χωρίς να υπονοώ τώρα κάτι. Θέλω να πω, τι να υπονοείς, αφού το έχουν. Αυτό είναι κόσμημα το οποίο δείχνει μια ισχύ. Στα Ηνωμένα Αραβικά ή στο Κατάρ, θα ήξερες ότι άμα δεις μια γυναίκα να κυκλοφοράει με το μίνι. Σορτσάκι, πούμε, με το μίνι. Λιθοβολισμός, παράδειγμα. Ναι. Χωρίς μπουργκά, ξέρω εγώ τι. Ναι. Αυτό είναι φυσιολογικό, είναι όπως μάθει. Εκεί είναι λοιπόν έθιμο. Εκεί είναι φυσικό, όχι έθιμο.
είναι μέρος της ζωής τους. Ναι, 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 ναι. Οι Σπαρτιάτες θεωρούσαν τη μεγαλύτερη τιμή να πεθάνεις στη μάχη για την πατρίδα. Πάνω στη μάχη. Ήταν νικητάς. Εκεί λοιπόν είναι μεγάλη επιτυχία να κλέψεις. Η μεγαλύτερη τιμή είναι να κλέψεις. Να κοροϊδέψεις. Ο του άλλου και να του ωφεληθεί η ομάδα σου. Προφανώς, έτσι. Τέλεια. Από ό,τι μας λένε αυτοί, δεν τα λέμε εμείς. Και τι κάνουν και τι λένε αυτοί. Έγινε Θουβού! Ζουμουσού, αδερφέ! Φιλιά! Γιατί πάντα θέλει τύχη. Αυτό. Καλημέρα. Εννοείται, φιλιά, φιλιά. Πάμε διάλειμμα. Θυμίζουμε Ελλάσο το σέρβις, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Θυμίζουμε Τέντα Home. Τεντάδες σαν αυτούς δεν θα βρείτε άλλους. Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης, ανατολικά 430-011. Καταπληκτικά πράγματα. Τέντες, παιδιά, οι οποίες είναι φυσικά απόλυτα ανθεκτικές. Και τα πανιά υπέροχα και δυτικά ανεβαίνοντας στην Αγρό Στρατιώτη, στην Πολύχνη και στην Χαλκιδική, Τέντα Home. Εννοείται λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η γλύφε τα δαχτυλάκια. Με τα υπέροχα εδέσματα, τα καταπληκτικά κρεατικά του Δημήτρη Βαγγέλη και της οικογένειας. 705-750 τη Λιβεριά, πήρε και το δίπλα χώρο, απλώθηκε με αποστάσεις τα τραπέζια κανονικά όπως επιτάσσουν οι εποχές. Και βέβαια κλιμάρτ Γραβιάς και Δελφών γωνία. Εκεί ο Κώστας και ο Σες σας δίνει αυτό που θέλετε σε ψήξη και θέρμανση. Γι' αυτό είναι κορυφαίος τόσα χρόνια. Μπείτε και στο klimar.gr για να δείτε. Θυμίζουμε, κληρώνουμε τραπέζι για το κοφίνι σήμερα. 50% έκπτωση που τα πάρετε άλλα 10 άτομα να πάτε να φάτε για πόσα ευρώ. Τα 50% θα πληρώσετε. Είναι μεγάλο το δώρο, έτσι. Είναι προτιμότερο από το να λέμε ένα τραπέζι 30 ευρώ. Εδώ τώρα μπορεί να έχεις μια έκπτωση, μπορεί να κάνει και 100. Και 150 και 200 να είναι η έκπτωση. Έτσι. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Τάσο και τον Κοφίνη που τα πάντα σου δίνει, στο πιάτο σου δίνει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Πουκάραμε! Εδώ είμαστε. Ξαναλέω, τελευταία φορά για να μην σας ζαλίζω τον εγκέφαλο, ότι κληρώνουμε σήμερα τραπέζι στο Κοφίνη, 50% έκπτωση, υπέροχος χώρος. Στην 25 Μαρτίου 79 στον Εύωσμο, τα τραπέζια είναι και για Σαββατοκύριακο. Άμα θέλετε. Άμα θέλουτε. 23-10-287-888 που στέλνετε και τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνουτε κενό και τον μπουμπουλάτε στο 54-2-22, μόλις 62 λεπτουδάκια το μήνυμα. Τα χαιρετίσματά μας, την αγάπη μας, τη θετική μας ενέργεια στέλνουμε στο δεύτερο και στο τρίτο πόδι, στριμωνικό κόλπο Καβάλα, Βόρεια Θάσο, Space FM 92-2 στα φιλαράκια μας εκεί. Μας ακούνε στη Δράμα, στο Sound 93-8 και βέβαια στη Χαλκιδικάρα, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και αυτό το λέει κάποιος που είναι μισός Πελοποννήσιος, να το ξέρετε. Το λέω κάτω. Τους λέω, ωραίο, α, κοίτα Βότσαλο. Καλό το Βότσαλο. Δες νερά, ωραία τα νερά. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πραγματικότητα. Απλά την έχουμε δίπλα και την έχουμε δεδομένη, να πούμε. Κατάλαβες. Ο άλλος ξεκινάει να έρθει από την άλλη άκρα, από την Καλαμάτα και τη Σπάρτη, να έρθει να κάνει μπάνια στο δεύτερο πόδι, στο πρώτο. Και το θεωρεί έναν παράδεισο επίγειο. Απλά εμείς την έχουμε δίπλα και είναι η μόνιμη σχέση, κατάλαβες, δεν την εκτιμάμε. Η άλλη που θα έρθει, η φίλη της γειτόνισσας, η ξαδέρφη της φίλης που ήρθε και τα λοιπά, είναι που παθαίνεις αναμπομπούλα. Όταν την έχεις κάθε μέρα, που αντιβαρεθείς, έτσι είναι αυτά. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. 23-10-287-888, σας ακούμε, νέοι. Γεια σας. Καλά, Αγουστή, καλημέρα. Καλώς ο Στελάρα. Τι κάνετε, φίλε. Αλλώς στιμημένες αίρες. Καταρχήν, Κωστή. Με ρωτούσε χθες μπαμπάς στον παιδικό πού έχει το μαγαζί ο Στέλιος στις αίρες. Να πάω. Μα φέρουν εκεί πέτρες, φίλε. Άμα ρωτήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς λέγεται το μαγαζί, Στέλιο? Ο Στελάρας. Έλα, ρε, φίλε. Έπρεπε να πεις για ξεκάρφωμα ο Μπάμπης. Γιατί έτσι για να μπερδεύουμε τον κόσμο. Στελάρα, είναι πού το μαγαζί, πες λίγο. Στην οδό που έχει γίνει μεγαλύτερη μάχη, στην οδό Σκρά. Σκρά, αυτό φίλε. Η μάχη του Σουβλαλτζού. Κάνουν όλοι κρά για να φάνε στο φίλου μας του Στελάρα. Έτσι. Να πάτε ρε στις αίρες να φάτε στο Στελάρα, να γίνει το αδειοχώρητο, να πάτε στο Ζουμουσάκι ρε, που έχει ωραία πράγματα, ζουμερά κρέατα, καθαρά πεντακάθαρα, υπέροχα. Ναι. Καταρχήν και μόνο για μένα πώς δηλώνουν παραδοχή ενοχής οι Ολυμπιακοί. Όταν πολεμάνε να πάρουν τόσες αναβολές, να μην εκδικαστεί, δεν βρίσκουν αίθουσα. Άστο τώρα. Και πάνε να αλλάξουν ολόκληρο νόμο για να μπορεί να ασκεί διοίκηση ο μεγαλομέτωχος. Πάνε να πει ότι κάτι μεγάλο περιμένουν και οι ίδιοι. Ακριβώς. Προετοιμάζουν το έδαφος. Δηλαδή, προετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Ακριβώς. Θέλω να δω
τι θα σκαρφιστούν αυτή τη φορά. Ήδη εγώ βλέπετε. Εγώ περιμένω τη FIFA και την UEFA να επιβάλλει ποινές όπως επέβαλε σε άλλες ομάδες ανά τον κόσμο για τα ίδια αδικήματα. Θέλουμε ισονομία. Υπάρχει Θεός, φίλε. Μπορεί να ταλαιπωρούμαστε. Μπορεί να τραβήξαμε διάφορα. Μπορεί. Αυτή η χρονιά είναι εφιαλτική. Αλλά υπάρχει Θεός. Δεν μπορεί. Μια, δυο, τρεις τόσα χρόνια. Κάπου, ρε φίλε, κάπου θα πληρώσουν για όλα αυτά που έχουν κάνει. Κάπου, δεν μπορεί. Αφού δεν βρίσκεται άντρα, δεν βρίσκεται άντρας με παντελόνια, μπορεί να βρεθεί μια κυρία Ισπανό να του στηρίξει σε μια κόλλα χαρτί. Εικόνισμα. Α, το ακούσατε το άλλο. Απορρίφθηκε το αίτημα για μετάθεση του τελευταίου ανακριτή για τον Ουρ 1. Του τρίτου κατά σειρά. Το ακούσατε αυτό. Πέρασε στον Ντούκου, δεν είδα πουθενά. Ναι. Ζήτησε και αυτό να φύγει. Ο άνθρωπο ζήτησε. Ζητάνε ο ένα μετά τον άλλο. Ξαφνικά παθαίνουν ένα μπουμπούλα και δεν του αρέσει. Και θέλουν να φύγουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Το καυσαέριο είναι στην Αθήνα που τους ενοχλεί, δεν ξέρω τι. Η κίνηση μόνο στο μην κέντρο. Έχουμε καμιά μετάθεση οριστική. Κουστή, μην έχουμε καμιά μετάθεση οριστική για μετάκλητη μόνο. Που εκεί δεν είναι αλε ρετούρ, είναι μόνο αλε. Χωρίς ρετούρ. Άμα είναι μετάκλητη, δύσκολα. Δύσκολα. Κάνα κεφαλικό, καμιά καρδιά, δεν λέμε τίποτα. Πω. Οι άνθρωποι που έχουν μπλέξει, φίλε. Πού ζούμε, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που ζούμε. Δεν ξέρω, φίλε, εγώ από την όλη υπόθεση το μόνο που στεναχωριέμαι είναι ότι δεν μπορείς να ελπίσεις ούτε στη δικαιοσύνη ούτε πουθενά. Πού να στηριχτείς, δηλαδή, δεν ξέρεις πού να πιαστείς. Έχουμε καταντήσει την πιο όμορφη χώρα του πλανήτη, έχουμε καταντήσει την από... Άστο, δυστυχώς, αδερφέ, δυστυχώς. Θλίψη, φίλε. Το βράδυ για το παιχνίδι... Αυτό, για το παιχνίδι σήμερα, αυτό να πούμε γιατί είναι... Εγώ θέλω να μπουν μέσα... Με ψυχή να βγάλουν βελτίωση η ομάδα, να δείξουν ότι είναι σε καλό φεγγάρι, ότι βελτιώνεται. Και από το πρώτο λεπτό να μπουν μέσα, θα το ξαναπώ, σαν να χάνουμε, για να μπεις μέσα για να τους πατήσεις. Από το πρώτο λεπτό δεν θέλουν να χάσουν ούτε ένα ημίχρονο, όπως έχουμε χάσει πολλά ημίχρονα φέτος, ούτε τίποτα. Θέλουν να μπουν μέσα για να τους πατήσεις. Ακριβώς. Εγώ θα πω το εξής ένα πράγμα μόνο. 5 λεπτά πριν μπουν μέσα, όπως είναι με την κάλτσα και την επικαλαμίδα. 5 λεπτά. Ας βγάλει ο Αντρέ, ας βγάλει ο Πέλκας, ας βγάλει ο Βαρέλα ένα βιντεάκι να τους δείξει, παιδιά. Ας βγάλει ο Καρυπίδης, όποιος είναι ο γενικός αρχηγός, ο φροντιστής, δεν με ενδιαφέρει. Να τους δείξει τον γκολ, τον πανηγυρισμό του Βαρέλα, έτσι, τα χαχανιτά τους μέσα στα ποδητήρια του αντιπάλου και η κλοπή ενός πεντακάθαρου πρωταθλήματος. Να τους το υπενθυμίσει. Δεν υπάρχει καλύτερη ντόπα, φίλε. Βάλ τους αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό, φέρ τους την εικόνα μπροστά και αμόλυσέ τους μέσα. Να τα ακούσουν λαρίγκια. Αυτό θέλει. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται, φίλε. Εγώ θα γινόμουν Τούρμπο. Τέλειο. Φιλιά. Φιλιά. Έγινε, γεια. Εγώ θα γινόμουν Τούρμπο. Σας το λέω ειλικρινά. Πάμε. Εδώ. Ναι. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Ακούω μικροπολίτη στο Βάδος. Έτσι να τον κάνω. Πώς γίνεται αυτή και έχουν όλη την ίδια φωνή, ρε φίλε. Χθες άκουγες τον Κλάρα, δεν σε ξεφεύγει τίποτα, ρε. Τι λέει ο φιλός, κάτσε να ακούσουμε λίγο. Τι λέει, τι. Πεπόνια και καρπούζια. Πεπόνια και καρπούζια. Και καρπούζια και πεπόνι γλυκίσμα έχω. Όλα με το μαχαίρι. Όταν σηκώσεις το τηλέφωνο σε μένα κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου, να χάσω κανένα δύο λεφτά. Να συζητάω. Έχω μια μόνιμη απορία τόσα χρόνια. Πώς δεν βρίσκεται ένας από αυτούς, καρπουζό, πεπονό, σιντί, καρέκλο, παλιατζίδες, ένας με μια ψηλή φωνή, ένας. Πώς γίνεται όλοι και είναι πεπόνι, καρπούζι, καρέκλα, τραπέζια. Και δεν είναι ένας καρέκλες, τραπέζια, έχω καρέκλες, τραπέζια. Τους περνάνε ότι σιώνα, αδερφέ. Και άδα πάει αυτός. Και άδα. Τον καίνε, επόμενος. Σε παρακαλώ, έχω μια και μπουδουλιά. Όχι, φίλε, στο ξεφόρτωμα. Τελάλης, όχι. Μα έχω δυνατότητες, άσε με να στο αποδείξω. Όχι, έχω και πάθος! Θα βγάζω και ενέργεια! Φίλε, λυπάμαι, δεν μπορείς! Μα αφήστε με, γιατί με αδικείτε! Μόνο οι άλλοι να πούμε με τη φωνή την περίεργη, γιατί! Έλα, φίλος, αρκετά ασχοληθήκαμε, έρχονται οι άντρες. Σε παρακαλώ, κάνε στο πλάι. Δεν πρόκειται να πουλήσεις ούτε σκαμπουδάκι πλαστικό για τις γιαγιάδες. Κάνε στο πλάι, γεια σε μας, επαγγελματίες! Δεν παίζεσαι. Που να ξέρει ο φίλος μας ότι έχει συμμετάσχει σήμερα στην εκπομπή. Να σε καλά, ρε φίλε. Αγόρι μου. Για πες. Λοιπόν. Εγώ τώρα γιατί πήρα τηλέφωνο. Ναι.
Την 6 του μηνός ο ΠΑΟΚ δικάζεται μεν, αλλά αθωώνεται δε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, με το που θα αθωωθεί, πρέπει να κυνηγήσει όλους αυτούς που σπηλώσαν το όνομά του. Όλους. Ολόσωστο. Και τις επιτροπές. Τσουνάμι. Και τις επιτροπές. Αδερφέ. Και τον Ολυμπιακό. Όλου, όλοι, όλους, που... όλους. Και όλους. Όσοι, ήταν, όλους σειρά, όσοι τα υπέθαλψαν, τα υποστήριξαν, τα ανέδειξαν, όλους. Έτσι, ναι, όλους. Λοιπόν, δεν θα δεχτεί επικύρωση βαθμολογίας, ασχέτως αν είναι δεύτερος. Εννοείται. Γιατί θα εκκρεμεί αυτή η υπόθεση. Αυτή την υπόθεση που έχει για τον υποβασμό πρέπει να την κυνηγήσει με ένομο συμφέρον, έχει δικαίωμα να την κυνηγήσει ο ΠΑΟΚ, να την διοχετεύσει και στην ΟΕΦΑ και στις επιτροπές και στον ΚΑΣ και παντού, ότι αυτό και αυτό συνέβη, δωροδοκία και δεν συμμαζεύεται. Λέω εδώ και καιρό, συγγνώμη που σε διακόπτω, λέω και εδώ και καιρό δύο λέξεις. Ούτε ρούπι. Ρούπι, τίποτα, ούτε τίποτα, ρούπι, δηλαδή τίποτα, πραγματικά τίποτα. Μην τους αφήσεις σε χλωρό κλαρί, οτιδήποτε. Και μετά επίθεση, μην περιμένουμε αυτοί να κάνουν πράγματα. Θα κάνουμε εμείς, γιατί έχουν χίλια, ναι, χίλια θέματα ανοιχτά αυτοί. Αφού θέλατε έτσι, θα το πάμε έτσι ρε παιδιά. Η παθητικότητα τέλος, ειδικά φέτος, ξεχύλισε το ποτήρι. Γιατί θέλησαν φίλε να βάλουν κοιλίδα. Κατάλαβες, δεν ήταν απλά ένα πρωτάθλημα. Ναι. Θέλησαν απλά να πούνε, να, και εσύ είσαι ανέτοιμος, και εσύ είσαι βρώμικος, και εσύ είσαι λερωμένος. Τέλος. Αυτό δεν διαπραγματεύεται, αδερφέ. Κωστή. Και γάτες έχω, κυρίες και κύριοι, και γάτες έχω. Και γλάρους έχω και ηχητικά πιστεύω είσαι έναν υπολογιστή. Εδώ είμαι προνομιούχος που τα έχω όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ επειδή πιστεύω ότι από την πολιτεία και από τις επιτροπές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα δεν θα βγει τίποτε προς τα έξω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει στην Αγγλία, επειδή ο Ολυμπιακός παίζει με τη Wolves, να πιάσει, ναι, καμιά δεκαετία δημοσιογράφους από μεγάλα μέσα της Αγγλίας, να το βγάλουν το θέμα του Ολυμπιακού από την Αγγλία. Ναι. Βγήκε στην Αγγλία αυτό το θέμα, ναι, ναι, θα βγει σε όλη την Ευρώπη ήδη, και θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, ενεπλάκη η Αγγλία, όχι επειδή παίζει με τη Wolves, επειδή τα τηλέφωνα για την ιστορία γίνανε από την Αγγλία και από αγγλικό τηλέφωνο και τα λοιπά. Γι' αυτό. Κατάλαβες. Ναι. Γι' αυτό. Λοιπόν. Ναι. Αλλά και σωστό και αυτό που λες. Σωστό και αυτό που λες. Έλα εδώ, κυρία Γουλφς. Αν και παίζουν μανατζερικά μέσα, είναι εκεί. Τέλος πάντων. Έλα εδώ, τι έγινε τότε με τις ομάδες αυτές που υπήρχε υπόνοια για στημένα. Ναι. Εδώ είναι. Σχεδόν έχουμε τόσες μαρτυρίες. Τι κάνεις εσύ, κάθεσαι. Πολύ σωστά τα λέμε κομπογιανίτικα, ναι, τώρα, αλλά πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Κίνησε διαδικασίες, ναι. Είναι... ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή. Ο Μαρινάκης που μας κουνάει το δάχτυλο είναι μεγαλομέτωχος της Nottingham Forest. Άλλο και αυτό, βεβαίως, ξέρεις, φυσικά. Ξέρεις τι απήχηση, ναι, μπορεί να έχει αυτό. Να, αυτός που εμπλέκεται ήδη γράφουν, με, ήδη γράφουν, με ένα πλοίο, εμπλέκεται με δωροδοκίες. Ήδη γράφουν, ήδη γράφουν. Ήδη. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να μην τους αφήσει το χρόνο κλαρί. Παντού, αυτά που τον κάναν, ναι, τόσα χρόνια και τα κλεμμένα πρωταθλήματα που τον πήρανε τόσα χρόνια, όχι τώρα, το 70 έπρεπε να πάρει 5 πρωταθλήματα ο ΠΑΟΚ. Πάρα πολλά είναι φίλε, ναι, όχι μόνο φέτος. Πολλά χρόνια, πολλά. Σε χαιρετώ, ναι, αδερφέ, σε ευχαριστώ. Έγινε. Γεια σου, Κωστή. Να σε καλά. Κωστή. Να σε καλά. Να μου λέτε, βρε, να σας βάζω και στην κλήρωση για τον Κοφίνη. Ναι, γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνεις? Καλώς το, λέει, teenager, εσύ. Βεβαίως. Καλώς τον Κωνσταντίνο. Καλώς τον teenager. Τελειώσαμε τα σχολεία τώρα και είμαστε. Πετάμε, έτσι. Είμαστε. Αγόρι μου. Πετάμε. Να καλημερίσω όλο τον κόσμο του Zoom σου ως λιωκαμένος teenager. Κωστή, πίσω η πλάτη μου είναι λες και βγήκα από γκριλ. Όχι, ρε φίλε. Γκριλ κανονικά, έτσι. Γκριλ κανονικά, να πούμε που πονάω παντού. Έκανα την πρώτη μου φουσιά. Μπράβο, φίλε. Σαν γνήσιο ζουμουσάκι. Μπράβο. Χωρίς να ζητάς, ναι, ποτέ κανένα πέναλτι, απλά έκανα τη βουτιά μου εγώ, αυτό, έτσι. Χωρίς να ζητάω πέναλτι. Έτσι. Ναι, που λες Κωστή, πάω να κάνω μια ωραία έτσι παντινοντική βουτιά και ξαφνικά δεν με βλέπει κανείς, ρε. Ωραία, εγώ πήγα με τους φίλους μου χθες, με τα φιλαράκια μου. Ζωστός. Εκεί που κάθονται εκεί ξαφνικά, ναι, σκάω μια μύτη από πίσω και έρχεται ο Άκομ στην αντεπίδεση, τσούμπα, γκολ! Και πάω έτσι. Έτσι, σε έριξε κατευθείαν στα βαθιά ο προπονητής.
Έτσι. Και πραγματικά, όχι απλά στάθηκες στο ύψος σου και τα λοιπά. Έτσι. Λέμε τώρα για τις βουτιές. Έτσι να τους σκίσουν και σήμερα. Αυτούς οι οποίοι μας βλέπανε με το κιάλι, όπως είχε φύγει στην κυριολεξία με το κιάλι, που ήταν στο συν 7, συν 10, πόσο είχαμε την άκρη. Και βρέθηκαν να διεκδικούν δεύτερη θέση. Και όταν μας πέρασαν, οι Σεντονάτοι. Εντάξει. Φυσικά, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μπείτε με αποφασιστικότητα. Μπείτε με θάρρος από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Έτσι. Και κάντε τους κουδούνια. Έτσι, κουδουνάκια. Κουδουνάκια. Jingle bells. Έχεις ακούσει ποτέ για χάρτινα κουδουνάκια? Χάρτινο το φεγγαράκι. Φεγγαράκι. Γεια σου, teenager. Φιλιά. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Πάμε, εδώ. Γεια σας. Ναι. Γεια σας. Άντε ρε Κωστή. Έλα ρε Τάσε. Έλα. Παιδιά, μην καλείτε άλλο. Εσείς οι τέσσερις που είστε μέσα, μην καλείτε. Δεν μη παράκληση, δεν έχουμε άλλους. Ναι. Αυτό εδώ με τα ηχητικά, με τα γκάτσου που περνάνε, πρέπει να είναι ένα γραφείο που τα ηχογραφεί για όλους τα μοιράκια. Πιστεύω. Φραντσάιζ. Θες τη φωνή του τάδε ηθοποιού, θες τη φωνή του τάδε παρουσιαστή. Κάνει τόσο. Τάσο, αν δει, δεν τα λένε πλέον από το μικρόφωνο. Παίζει CD. Δηλαδή πιστεύω είναι ένα, τα διοχετεύει. Δηλαδή φωνή, παλιατζή φωνή, καρπουζά φωνή, ξέρω εγώ για οτιδήποτε, ξέρω εγώ, ό,τι υπάρχει. Έτσι. Μερικοί το έχουν και σε ringtone για να προπόνηση. Σωστό. Για πες λοιπόν, για σήμερα. Λοιπόν, παίζουμε με τους έτερους ερμαφρόδιτους, τους κρυφούς. Τους φανερούς, τους ξέρουμε, των ερυθρών από χρώσο. Τους μουλοχτούς. Αυτούς εδώ, τους γυναικωτούς και τους ερμαφρόδιτους, τους ξέρουμε πλέον και αυτούς. Απλά έχουν μάθει να κινούνται υπόγεια και να εκμεταλλεύονται το οποιοδήποτε φουστριλίκι. Με φύ μπροστά, φύ διευκρινίζουμε. Φουστριλίκι. Λοιπόν, εις βάρος της ομάδας μας και ως συνήθως από κάποιον διαπλεκόμενο καλοθελητή, υπουργό, βουλευτή κτλ. Που μιας και που ακούω ότι δεν μας στέκει σε τίποτα η Αθήνα ή τις περισσότερες φορές φταίμε εμείς, μάλλον προφανώς πρέπει να την έχουμε αδικήσει και την καημένη την Αθήνα. Να διευκρινίσουμε για το φουστριλίκι και για τους γυναικωτούς ότι έχουμε γυναίκες που είναι πολύ μεγάλοι μάκες. Έχουμε γυναίκες στην ομάδα μας και στις παρέες μας, παοκτσάκια, που έχουν λόγο πολύ δυνατό, έτσι. Απλά σχήμα λόγου. Το διευκρινίζω αυτό. Το διευκρινίζω για να μην είναι έτσι. Για να μην υπάρχουν. Έχουμε γυναίκες που είναι πιο άντρες και από τους άντρες πολλές φορές. Στο λόγο τους, στο χαρακτήρα τους, έτσι σε όλα τους. Στη συμπεριφορά τους. Ακριβώς. Και δεν είναι και λιγόψυχοι, όπως καλή ώρα με τα τελευταία γεγονότα φτάσαμε να αποδομήσουμε έναν παίχτη σαν τον Βιερίνια. Μέχρι και εκεί. Κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να παίχτηκε και τι συζητήσεις μπορεί να γίνανε. Μπαμ στις κουβέντες. Παιδιά, σας το λέω. Όταν θα αναφερόμαστε για τη διοίκηση, καλό είναι πρώτα να βλέπουμε τον εαυτό μας τον καθένα σαν οπαδί, να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να δούμε τι αρρώστια είναι αυτή που έχει μπολιάσει μερίδα του κόσμου, ούτως ώστε με το παραμικρό να ξεπατώνει. Να τρώει σάρκες. Να τρώμε τις σάρκες μας. Να ξεπατώνει. Εν τω μεταξύ είναι και το άλλο τώρα, το τελευταίο καιρό που αν το έχεις ακούσει και εσύ, έχει γίνει εντέχνος και αυτό της μόδας, ότι πλέον δεν είναι το ποδόσφαιρο των παλαιότερων ετών, πλέον είναι το ποδόσφαιρο των μεγαλομετόχων και δεν θα πρέπει να υπάρχουν δημοσιογράφοι μέσα που να είναι φύλλα προσκύμενα στον Μαρινάκη, στον Μελισανίδη και στον Σαββίδη. Βλέπε βέβαια τώρα από την ώρα που μπήκε ο Σαββίδης ως μεγαλοπαίχτης στο παιχνίδι αυτό εδώ. Τότε, από τότε άρχισε να ενοχλεί αυτό, έτσι. Από τότε άρχισε και αυτό το του έπιασε ο ρομαντισμός ξαφνικά για το ποδόσφαιρο. Πού είναι τα παλιά τα χρόνια εκείνα τα καλά. Πού είναι, βέβαια. Που εννοούν τα καλά τα χρόνια, ξέρεις εδώ, που ερχόταν στους βλαχοεπαρχιώτες. Βεβαίως. Ο τεταρτοπέμπτος. Με τα τρίγωνα πανοράματος. Έτσι. Με την ερωτική μπουζούκι, πόλη. Ερωτική με την έκθεση, μπουζούκι, αεροδρόμια. Τι συμπαθείς που είσαι. Αυτό φίλε. Αυτό. Τελείωσε αυτό. Τάσο. Ανεπιστρεπτή. Ναι. Έτσι, ξαφνικά το ακούω και αυτό. Τους έπιασε και όλος τυχαίως έπιασε ο ρομαντισμός. Αυτούς τους κάτω ρε φίλε που είναι μια ζωή δούλη των μεγάλων συμφερόντων. Ρε γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε ρε, να ξέρετε. Φυσικά γιατί άμα μας γουστάρουν σημαίνει ότι κάτι μετά δεν πάει καλά. Όχι φίλε, όχι φίλε, μετά υπάρχει πρόβλημα. Μα εγώ λέω σε φίλους γείτονες ότι να μην σας αρέσει που βγαίνει ο γραφικός ο Μπαρμπασάβρας
Και σας πενεύει. Μα μου το έχει πει και, μου το έχει πει και αριανός φίλος, έτσι ακροατής. Φίλε, εγώ άρχισα να ανησυχώ, λέει. Δεν πρέπει αυτοί να λένε. Να το δεις. Δες το. Είναι θέμα. Έτσι. Φυσικά πρέπει να τους ανησυχεί όλους αυτοί οι άνθρωποι. Θα πούνε καλά λόγια μόνο για κάποιον που τον έχουν υπό τους και τον έχουν σίγουρο. Τον έχουν του χεριού τους. Όταν αρχίζεις και τους ενοχλείς, αυτό φίλε. Αυτό. Το είπα κοστίζει. Τάσο, δώσε τα τρία τελευταία να σε βάλω και στην κλήρωση. Όχι, όχι, δεν θέλω να σου πω. Ωραία. Όχι, εντάξει, ωραία, το ωραία. Καλύ, είμαστε με το κάνε, έλα, αγοράκι μου, κάνε επίλογο, γιατί έχω άλλους τρεις να προλάβουμε. Έλα, αδερφέ μου. Το ξαναπώ. Βγούμε δεύτεροι. Πάρουμε κύπελα, είτε δεν πάρουμε όπως έγινε τώρα, είτε οτιδήποτε. Πρέπει πρώτα όλοι να τονίζουν αυτά που τονίσαν ευτυχώς και οι προηγούμενοι, ειδικά σήμερα. Πρέπει να καθαρίσει η βρωμιά από δάφτη. Αυτό. Αλλιώς, φίλε, πάλι θα στο ξαναπώ. Ξέρω μπορεί να κουράζει που δεν θα. Όχι, όχι, μα είναι η πραγματικότητα. Την αλήθεια λες, ρε φίλε. Επανάληψη λέει η μητέρα του Μαθήσεως. Τον πατέρα λοιπόν, δεν ξέρουμε. Έτσι ακριβώς. Θα τον βρούμε και αυτό θα τον ψάξει την Παρασκευή. Νικολούλη, όμως θα ψάξει και κάτι μάρτυρες που φεύγουν. Όπως. Καλά, με αυτό το τζίλο τι έγινε, ρε. Τι έγινε, παιδιά, τι τζίλο, τι. Λες αυτή οι μαύρες τρύπες που είναι στο σύμπαν να μεταφέρθηκαν εδώ κάτω και να έχουν εξαφανίσει τους πάντες και τα. Έλα ρε σήμερα, ο κάμερες, τον κάθε απίθανο, τον κάθε, την κάθε απίθανη και δύσκολη υπόθεση την έχουν εξαφανίσει. Ο Τζίλος, Τζίλος. Τι την υπόθεση, για αυτή την υπόθεση. Τζιλογαργάρα, την ξέρεις την Τζιλογαργάρα. Ναι, είναι που είπες ότι τα τηλεφωνήματα γίνανε από την Αγγλία και έχουν και έχουν εμπλακεί και οι Βρετανικές αρχές. Ναι, λοιπόν, μόνο εκεί ελπίζω. Αυτή η βρωμιά, ελπίζω. Αν δεν ξεχαστορήσει αυτή η βρωμιά, πέρα από τα λάθη τα δικά μας που θα πρέπει να διορθώσουμε στο αγωνιστικό, ό,τι και να κάνεις, θα φτάνεις να είσαι έτοιμος να πανηγυρίσεις το πρωτάθλημα και με ένα τερατούργημα νομικό θα σε τυλίξουν σε μια θα σε τρυπάνε. Θα τρεφόμαστε εμείς, θα υπάρχει εσωτερική φαγωμάρα, θα λένε πάλι μαζί. Θωράκιση. Φιλιά, Τάσο, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, αδερφέ μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Πάμε, αυτές οι γραμμές που είναι μέσα, μην καλείτε άλλο. Θερμή παράκληση. Ναι! Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Έλα, Βασιλάκη μου. Έλα, γόρι μου. Λοιπόν, σήμερα θα τα βάλω μαζί σου και όχι με κανέναν. Να τα βάλεις, όσο θες. Γιατί χαρακτήρισες την Χαλκιδική στο μοναδικό σημείο της Ελλάδας που έχει τις καθαρότερες. Α, δεν είπα το μοναδικό. Α, θα σε μαλώσω. Μη μου βάζεις λογάκια στο στόμα. Υπάρχει και το καναλάκι της Πρέβεζας. Δεν το είπες, άκουσε με, σε ακούω καθαρά ποτίζω τις ελές στο κτήμα μου, λοιπόν άκουσε να ναι. Λοιπόν, κάνω μεγάλη, πώς το λένε, καταγγελία εις βάρος σου. Ναι. Οπότε, τελειώνει εκεί το θέμα, ας περάσεις στο Ιόνιο να δεις τις θάλασσες μας. Εννοείται ρε φίλε, δεν είπα, είπα σαν τη Χαλκιδική δεν έχει είπα, όχι δεν είπα το μοναδικό. Εννοείται από εκεί έχεις παξούς, αντιπαξούς, έχεις λευκάδες, έχεις κεφαλονιές. Έλα, δεν μπορείς να το συμμαζεύεις. Δεν το συμμαζεύω, ε. Έλα, Βασιλάκη, μέλα. Για πες. Οι ώρες είναι ατελείωτες σήμερα. Περιμένουμε με αγωνία. Αυτούς ειδικά. Πάμε παρακάτω. Θέλω να κλείσω με ένα ανέκδοτο. Ρίχτο. Θα είμαι γρήγορος. Πάμε. Λοιπόν, ένας παππούς πήγαινε κάθε μέρα για ψάρεμα και είχε έναν 13χρονο γονό. Μια μέρα ο γονός τον παρακολούθησε από κοντά. Έβγαζε ψάρια. Ναι. Όταν τελείωσε, γύρισε. Παππού του λέει: τι δόλωμα βάζεις στο ψάρι. Γύστερ, του λέει, ναι. Και κάνεις τόσα ψάρια, του λέει. Σήμερα του λέει είχα γαρίδες, του λέει. Ναι. Την άλλη μέρα και ο πιτσιρικάς ο γονός παίρνει το καλάμι και αυτός βάζει γαρίδες, τρέχει στο ψαράδικο, πήρε γαρίδες, βάζει, πάει. Ο παππούς κάτσε 100 μέτρα μακριά, ο γονός έριγνε τίποτε. Γυρίζει στον παππού, ρε παππού, του λέει, εγώ πάλι δεν έπιασα τίποτε γαρίδες, έβαλα, του λέει, και δεν έπιασα τίποτε, τι γίνεται με σένα. Α, παιδί μου, σήμερα, του λέει, έχω βάλει, πώς το λένε, σαρδέλα, του λέει. Ναι. Την άλλη μέρα και ο πιτσιρικάς ξανά τρέχει, μαζεύει, εν πάση περιπτώσει παίρνει σαρδέλα, ο παππούς βάζει ξανά γαρίδα, ο παππούς έπιασε, ο εγγονός τίποτε. Τρελάθιο ο εγγονός, λέει, δεν γίνεται, λέει, να το ρωτήσω τι γίνεται. Ρε παππού, του λέει, πώς ξέρεις τις ημέρες που θα έρθουν με τις γαρίδες πιάνες και με τις σαρδέλες πιάνες. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ να πιάσω αν ναι. Έχει ημέρα, του λέει, με τις, αυτό που βάζεις εσύ. Να σου πω ρε παιδί μου, του λέει, εγώ κάθε πρωί που ξυπνάω, του λέει, κοιτάω το πουλί μου προς τα που γέρνει, του λέει. Σήμερα γέρνει δεξιά, πρέπει να βάλω γαρίδα, του λέει. Την άλλη μέρα λέει γέρνει αριστερά, πρέπει να βάλω σαρδέλα. Ναι. Εσένα το πουλί σου προς τα που γέρνει το πρωί που ξυπνάς. Ρε παππού, του λέει, εμένα από τη συνέχεια κοιτάει τον ουρανό, είναι τέρμα καρφωμένο προς τα πάνω σου, τα βάνει, του λέει. Λοιπόν. Γεια! Φιλιά! Γεια σου, Βασιλάκη, γεια! Πάμε εδώ. Τελευταία, ναι! Να πω νούμερο. Να πεις! Ποιο? Από το 1 μέχρι το 19.
το 16. 16. Να πω και κάτι ένα λεπτό που το δευτερολογώ. Δευτερολογείς και... Για να μην πάρει ο συνήθις ύποπτος κόφτης, γι' αυτό πήρα εγώ. Έλα, έλα. Λοιπόν, να πω κάτι για τα παλικάρια που θα παίξουν σήμερα με αυτή τη χάρτινη. Ναι. Αυτή ήταν που πήρανε κόκκινες τρεις κάρτες για να μην παίξουν με την τροπή. Σωστό. Του ποδοσφαίρου. Σωστό. Εσείς εκεί πέρα μέσα αποδείξτε τους σήμερα και άλλη φορά, δεν χρειάζεται, 30 φορές θα τους αποδείξετε, ότι είστε τα τσάκια των από κάτω, από εκεί. Φιλιά! Εντάξει? Γεια σου Άκη! Γεια σου Άκη! Λοιπόν, Χρήστος 679 είναι ο τυχερός. Πηγαίνει Σκοφίνη. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο, εσύ θα μας πάρεις μάλλον, γιατί έχουμε μόνο τα τρία τελευταία. Σας φιλώ, σας αγαπώ, θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι με την εκπομπή Ποιος Αυτός Ένα Μηδέν. Φτάνουμε στο τέλος, έρχεται Κόλκας με Μπατμανίδη, φοβερό δίδυμο ψυχιατρίο. Αποχαιρετούμε, Ελένη Μενεγάκη σήμερα, άρη Μενέγο. Μόνιμα στη frisbee list μου, θέλω να το εξομολογηθώ, είτε και τώρα είτε και παλιά, δεν υπάρχει διαχρονική αξία. Λοιπόν, θυμίζω, Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Καντουρτζίδης, αυτός είναι ο κορυφαίος στην Τέντα. Θυμίζω Κλιμάρτ, Γραβιάς και Δελφών, αυτός είναι ο νούμερο 1 στον κλιματισμό. Θυμίζω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, αυτός είναι ο νούμερο 1 σε ταβέρνα, σε κρατικό. Θα τα πούμε στις 2. Bye, bye, bye!